Γεια σας φίλοι και φίλες. Πριν προχωρήσω, πριν μπω στο στούντιο, πήρα ένα φαξ πολυσέλιδο από κάποια που φέρει την υπογραφή Επιτροπή Αγωνιζομένων Χριστιανών για την προάσπιση της Ορθοδοξίας από τους εχθρούς της. Οι κύριοι αυτοί, επειδή λένε πολλά και ποικίλα, θα ήθελα, εάν θέλουν, να διαβαστεί το φαξ, να βάλουν στο φαξ τη τηλετόρα αυτή τη στιγμή 5 τουλάχιστον, 4 μέλη της αυτοτές τους, να μας στείλουν μπρος πίσω για να ξέρουμε ποιος είναι αυτός, ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι αποτελούν για πρώτη φορά, γίνονται γνωστοί, την Επιτροπή των Αγωνιζομένων Χριστιανών για την προάσπιση της Ορθοδοξίας από τους εχθρούς της. Αν είμαστε εμείς οι μεγάλοι εχθροί της Ορθοδοξίας, θα μας το πούνε όμως, αλλά επώνυμα. Γιατί τον τελευταίο καιρό χορτάσαμε ανωνυμία, χορτάσαμε παλιανθρωπιά, χορτάσαμε αχαριστία, χορτάσαμε δολοφονικές, στην ουσία δολοφονικές γραφές εναντίον μας, χορτάσαμε από πολλά και ποικίλα. Εγώ θα περιμένω. Και αν έχουν την τόλμη, που πρέπει να την έχουν, αφού είναι αγωνιζόμενοι χριστιανοί κατά των εχθρών της Ορθοδοξίας, και αφού το κείμενο στρέφεται προσωπικά εναντίον μου, γιατί είμαι εχθρός της Ορθοδοξίας, τους προκαλώ ταυτότητες προς πίσω, 1, 2, 3, 4, 5, 6, και εγώ τους υπόσχομαι ότι θα το διαβάσω ολόκληρο το κείμενο, και αν θέλουν θα τους καλέσω και εδώ να δω και τα προσωπά τους, να δω και τα μυαλά τους, να δουν και το δικό μου και να τους μάθετε κι εσείς, διότι εδώ πρόκειται περί μεγάλης φαίνεται ομάδος. Εδώ είναι ένα κείμενο σε γλώσσα έτσι αεράτη γλώσσα, ωραία γλώσσα, το οποίο γράφτηκε πάρα πολύ ωραία, μας εστάλει. Περιμένουμε λοιπόν την απάντησή τους να έρθουν εδώ. Διαφορετικά το κείμενο αυτό δεν θα διαβαστεί. Διαβάζονται κείμενα ανεγνωρισμένων σωματείων, ανεγνωρισμένων προσώπων και απλών προσώπων, του πλέον απλού προσώπου και ασήμαντου, αν και με είμαστε όλοι, κατ' εμέ, είμαστε όλοι ίσοι και κανείς δεν είναι ασήμαντος, αλλά με υπογραφούλα. Με υπογραφούλα. Το να στέλνουμε ένα χαρτί, το να βρίσκουμε μια ωραία φίρμα, το να λέμε επιτροπή, πρώτη φορά εγώ ασχολούμαι τόσα χρόνια αρνητικά, εχθρικά, με τα θέματα της Εκκλησίας, διότι έχει καθιερωθεί πλέον, φίλοι και φίλες, όταν λες την αλήθεια για το ράσο, είσαι εχθρός, παλιάνθρωπος, περιφερειακός, παλαιότερα κομμουνιστής, και όλα τα όσα μπορούσες να πεις εναντίον κάποιου που ομολογεί, καταθέτει την αλήθεια. Και αλήθεια η οποία έχει φανεί για πολλούς και για πολλά χρήσιμη όταν λέγεται. Και γιατί να φοβούνται όταν είναι καθαρή? Υπάρχει λόγος να φοβάται κανείς όταν είναι καθαρός? Υπάρχει λόγος κανείς να φοβάται όταν δεν έχει πει κάτι για το οποίο λέμε ότι το έχει πει? Υπάρχει κανείς λόγος να φοβάται κάποιος κάποιες κασέτες για τις οποίες γίνεται τόσο ντόρος τον τελευταίο καιρό στα εκκλησιαστικά μας πράγματα? Έχουμε τρελαθεί εδώ στο σταθμό να στέλνουμε από εδώ και από εκεί τις κασέτες να τις ακούνε, να μένουν έκπληκτοι, να αναγνωρίζουν τις φωνές? Τους ενδιαφέρει η υποκλοπή και όχι η ουσία? Τους πληροφορώ λοιπόν ότι από τέτοιες κασέτες υποκλοπών, αφού θέλουν έτσι, υποκλοπών, κάποιοι χριστιανοί αποφάσισαν, αγανάκτησαν, έκαναν τις υποκλοπές, μας τις έστειλαν, εντάξει. Από εκεί και πέρα όμως, από τέτοιες κασέτες έπεσε ένας πρόεδρος της Αμερικής, ο Νίξον. Και έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά και ποικίλα θέματα, και υπάρχει και κάποια τελευταία απόφαση του Αρείου Πάγου που τη συνιστώ σε νομικούς και μη να πάνε να τη βρούνε, πότε
δεν θεωρείται υποκλοπή και πότε γίνεται χρήση κασετών. Άλλωστε εμείς όποιες κασέτες είχαμε τις καταθέσαμε στον εισαγγελέα, στον προϊστάμενο της Αγγελίας Αθηνών, τον μπροστάρι αυτών των αγώνων της δικαιοσύνης, τον κύριο Κολιοπάνο. Πριν προχωρήσω ακόμα, θέλω να πω ότι είχα μια μακρά επιστολή από τον κύριο Γιάννη Χατζηφώτη, ο οποίος μου είπε ότι του είχαμε υποσχεθεί να έρθει εδώ. Ο κύριος Χατζηφώτης χάθηκε. Χαθήκαμε και εμείς λόγω των εορτών, δεν έγιναν δύο εκπομπές, δεν μπορούσαμε τα Άγια Θεοφάνεια να κάνουμε σχετική εκπομπή. Ο κύριος Χατζηφώτης, αφού το θέλει, δημόσια, τον προσκαλώ την ερχόμενη Τρίτη να είναι εδώ. Τρίτη, 9 Πατέρτων να είναι εδώ. Του συνιστώ όμως, εάν έχει κάποια προβλήματα με πίεση η καρδιά, να πάρει κάποια χαπάκια. Διότι εδώ θα τα πούμε όλα. Θα ακούσει τις κασέτες του. Λέει ότι δεν είπε ποτέ τίποτα για τον Εμμανουήλ Καλύβα, ότι δεν είπε ποτέ ούτε μία λέξη ότι συνήργησε κι αυτός η συναποπομπή Καλύβα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Αφού δεν είπε, δεν έχει να φοβηθεί, να ακούσει τις κασέτες. Δεν πρόκειται να κρίνουμε εμείς τον κύριο Χατζηφώτη με ένα ναι ή με ένα όχι. Εδώ είναι κείμενα, ρέουν κείμενα. Όσο για την που μας λέει ο κύριος Χατζηφώτης, ο κύριος Μουστάκης μας έκανε μήνυση, καλοδεχούμενη. Το έχω ξαναπεί. Εγώ δεν λογαριάζω ούτε από μηνύσεις, ούτε από απειλές. Εγώ πιστεύω στην ελληνική δικαιοσύνη και το έχω αποδείξει εμπράκτως. Φίλοι και φίλες, άλλη μια αφύλακτη διάβαση, άλλη μια εκβαθέων εξομολόγηση, μόνος. Ο καλεσμένος μου απόψε, όπως πάντα τον τελευταίο καιρό, για να τελειώναμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, για το χάραγμα, για το 666, για τον Αντίχριστο, ο θεολόγος, ο ιστορικός, ο πολυγραφέστατος συγγραφέας, ο αρχιμαντρίτης κύριος Εμμανουήλ Καλύβας, αργεί. Αργεί. Τον περιμένουμε. Το κάθισμα είναι αδιανό. Τον περιμένουμε. Θα έρθει. Μέχρι τότε θα θέλω να κάνω ένα μικρό ιστορικό, ότι αυτές οι εκπομπές, η σειρά των εκπομπών, βασίστηκαν στην αρχή στο έργο του Μητροπολίτη Νικοπόλεως και Βερβέζης, του κυρίου Μελετίου. Ο κύριος Μελέτιος έβγαλε ένα καταπληκτικό βιβλίο, κατά την άποψή του βέβαια, όπου ούτε λίγο ούτε πολύ δεν παραδέχεται ότι φέρνει τόσους κινδύνους και θα έχει τραγικά αποτελέσματα και για το έθνος και για τη χριστιανοσύνη γενικότερα, δεν ομιλώ για την Ορθοδοξία, και για τη χριστιανοσύνη γενικότερα. Άλλωστε υπάρχουν αντιδράσεις, βασικές αντιδράσεις εναντίον του 666, του χαράγματος, της συνθήκης του Σέγγεν, και ειδικά από τους Προτεστάντες πάρα πολύ αγώνας, αλλά και από τους Καθολικούς, αλλά και από άλλα μερίδες χριστιανών σε όλη την ανθρωπότητα. Λοιπόν, έβγαλε αυτό το βιβλίο και ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας ίσχυσε κριτική. Πειράχτηκε ο Μητροπολίτης, ο οποίος είναι, όπως λέγανε, και όπως πράγματι έτσι ήταν και έτσι φαινόταν, ένας σωστός θεολόγος, ένας ασκητικός τύπος, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είχε δώσει κανένα μα κανένα έτσι εμπόδιο στην πορεία της Εκκλησίας εκεί που τον έταξαν, στην Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Και βεβαίως η κριτική ενοχλήθηκε, αλλά θα πρέπει να ξέρουν και οι Άγιοι Μητροπολιτάδες ότι η κριτική αγγίζει τους πάντες. Με το μέσο της κριτικής μπορεί να φτάσεις σε ένα έργο τέχνης, μπορεί να φτάσεις σε ένα βιβλίο, μπορεί να φτάσεις σε ένα μεγάλο έργο τεχνικό, τεχνητό, μπορεί να φτάσεις παντού. Παρακαλέσαμε τότε τον Άγιο Νικοπόλεως και Πρεβέζης να του πάρουμε μια συνέντευξη. Θα πηγαίναμε εμείς στην Πρέβεζα. Ολόκληρο συνεργείο θα πηγαίναμε στην Πρέβεζα. Και ο Άγιος Πρεβέζης μας είπε ότι ναι, ευχαρίστως, αλλά θα μου έχετε τις ερωτήσεις πριν. Και του εξηγήσαμε ότι εμείς οι ερωτήσεις θα είναι πάνω στο βιβλίο που έχει γράψει. Αυτός το έγραψε, αυτός ξέρει γιατί το έγραψε, αυτός ξέρει πώς έφτασε σε αυτές τις σελίδες και σε αυτά τα συμπεράσματα.
Η απάντησή του ήταν αρνητική. Εγώ θέλω τις ερωτήσεις. Βεβαίως και η δική μας απάντηση ήταν αρνητική και του είπαμε ότι ερωτήσεις γιόκο. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις θα γίνουν εκείνη τη στιγμή πάνω στο θέμα. Αν φύγουμε, ξεφύγουμε από το θέμα, δεν θα μας απαντάει. Και θα του δίναμε όποιο λόγο μας ήθελε, ότι θα τηρούσαμε αυτή την γραμμή, άλλωστε δεν φημιζόμεθα, δεν έχουμε τίποτα πάνω μας, το οποίο να δηλώνει ότι εμείς δεν τηρούμε τη δεοντολογία. Φύγε φίλες, ο Μητροπολίτης, τίποτα. Μόνο μου έστειλε μια απάντηση για κάποιο δημοσίευμα, απάντηση η οποία δημοσιεύεται στο τεύχος των νέων ανθρώπων της Παρασκευής, όπου δημοσιεύεται όλο το ιστορικό των κασετών, με όλη την αλληλογραφία και με όλα τα συναφή έγγραφα στο τεύχος, το οποίο είναι μεθαύριο την Παρασκευή από τους νέους ανθρώπους. Άλλωστε και το τεύχος αυτό που βρίσκεται ακόμη στα περίπτερα έχει πάρα πολύ υλικό γύρω από αυτά τα θέματα. Τον πείραξε λοιπόν ο Καλύβας. Ο Καλύβας, ο οποίος είχε κοπεί, ο Αρχιμανδής Καλύβας, δύο φορές σε από δύο εκπομπές στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Τον πείραξε βέβαια και ο Νεκτάριος Μουλατσιώτης, ο οποίος και αυτός έκανε την κριτική του. Τον πείραξαν βέβαια και τα Μετέωρα, τα οποία έκαναν και αυτά την κριτική τους, και οι μονίες Σφιγμένου, αλλά και οι άλλες μονές οι οποίες έρχονται τώρα και προχωρούν σε συγγραφή βιβλίων σε αντίκρουση του βιβλίου του Μητροπολίτη Νικοπόλεως Κυπριβέζης κυρίου Μελετίου. Εδώ βέβαια έγιναν και άλλες μετά τις περίφημες εκείνες κασέτες, όπου ακούστηκαν διάφορα και ποικίλα θέματα, έγιναν διάφορες άλλες εκπομπές, διάφορες άλλες αναφορές, διάφορες άλλες κριτικές σε κασέτες οι οποίες είναι στο εμπόριο. Στο εμπόριο το πράγμα κάπου ξεχύλισε, κάποιοι μητροπολιτάδες αγανάκτησαν, διότι θεωρούν ότι το παπαδαριό ή κάτω από αυτούς το παπαδαριό δεν έχει το δικαίωμα να τους κρίνει. Αυτοί φόρεσαν τη μήτρα, κράτησαν την πατερίτσα, παριστάνουν τους δεσποτάδες του Μιστρά εκεί πέρα, και από εκεί και πέρα ουδής έχει δικαίωμα να τους κάνει κριτική, να τους ελέγξει, να τους πει την ταπεινή του έστω αλήθεια. Και ένα πρωί, πριν από λίγες μέρες, στις 15 του μηνός, έφυγαν από την Ιερά Σύνοδο δύο περίεργα φαξ. Δύο περίεργα φαξ. Βέβαια, εδώ, πριν φτάσω στα φαξ, ταιριάζουν τα λόγια του Χριστού. Ποιμένες πολλοί διέφθεραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν τη μερίδα μου, έδωκαν τη μερίδα την επιθυμητή μου εις έρημον άβατον, ετέθη αφανισμών απολίας. Φύγε φίλες, το ένα φαξ έχει κοινοποιήσεις, έχει από κάτω τον αρχιγραμματέα, έχει διαφορετικές όμως ημερομηνίες, έχει μεγάλο κείμενο, έχει απειλές. Το άλλο είναι που πήγαινε, που πήγε στον Μουλατσιώτη, τον Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ηγούμενος σε μονή της περιοχής Φωκίδος, είναι λίγο πιο ήπιο, διότι ο Μουλατσιώτης έχει βληθεί περισσότερο και είναι στα βήματα όλων αυτών που έγραψαν το γνωστό λίβελο εναντίον του. Το πρώτο που ήρθε το φαξ ήταν Αθήνα 13, Αθήνα 15 του μηνός, και λέει: «Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Λατικής κύριο Παντελεήμονα Κηφισιάν, είναι ο Μητροπολίτης, ο οικείος Μητροπολίτης, ο προϊστάμενος Μητροπολίτης, ο γέροντας, να το πούμε και στην εκκλησιαστική γλώσσα, του κληρικού, του αρχιμανδρίτη Εμμανουήλ Καλύβα. Συνοδική αποφάση ληφθήσει εν τη συνεδρία της διαρκούς Ιεράς Συνόδου», αφήνω που το φάξ έχει και λάθη, ανεπανόρθωτα βιαστικά λάθη, ορθογραφικά λάθη και συντακτικά, βιαστικά στο πόδι το φτιάξανε, «της 15ης πρώτου 1998, σημειώστε το φίλοι και φίλες, 15 πρώτου του 1998,
απαγορεύομεν πάσαν εμφάνισιν εις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως αρχιμανδρίτη Εμμανουήλ Καλύβα κατά τα υπό της υπαριθμών 2617-16-12-96 συνοδικής εγκυκλίου σχετικώς διακελευόμενα διαλαμβανομένο κληρικό δέοντα εν περιπτώσει μη συμμορφώσεως αυτού εις απόφαση νέας συνόδου υπέχει ούτως κανονικά της ευθύνας. Ο Αθηνών Σεραφείμ πρόεδρος δεν υπήρχε ο Σεραφείμ. Ο Σεραφείμ σύμφωνα και με βραδινές πληροφορίες είναι εις κατάσταση τελειωμού. Μακάρι ο Πανάγαθος να τον διατηρήσει όσο αυτός επιθυμεί και ως είναι γραφτό να τον διατηρήσει για το καλό ή για το κακό της Εκκλησίας. Αυτά τα βρει απάνω. Εμείς δεν μπορούμε να το κρίνουμε. Εμείς ξέρουμε μόνο τις παραλήψεις τις οποίες έκανε σε βάρος της πορείας της Ορθοδοξίας και γενικότερα του Χριστιανισμού. Ακριβές αντίγραφον ο Αρχιγραμματές ο Διαβλίας Δαμασκηνός. Είναι ο περίφημος Δαμασκηνός Καρπαθάκης, θα θυμάστε, αυτός που το απεκάλυψα ότι μιλούσε μέσα από τηλέφωνο και από την ζωδόχο πηγή αλλά και από το σπίτι του σε κάποια περίφημα ματάκια, τα δημοσίευσαν τότε οι νέοι άνθρωποι, σωρία δημοσιευμάτων και καμία βέβαια απάντηση την απεί ο Χριστιανός και αυτός λαλίστατος είναι. Η συγκρότηση διαρκούς Ιεράς Συνόδου, από την οποία πολλοί είπαν μετέπειτα δυσανασχέτησαν μητροπολιτάδες, ήταν ο Ετωλίας και Ακαρνανίας κύριος Θεόκλητος. Τα ονοματά τους για την ιστορία, έτσι πρέπει να τα κατάμε εμείς οι χριστιανοί, οι πιστοί, οι εχθροί της Ορθοδοξίας. Ο Πατρών Νικόδημος, ο Ίδρας Πετσών και Γίνης κύριος Ιερόθεος, ο Λευκάδος και Ιθάκης κύριος Νικηφόρος, ο Καριστίας και Σκύρου κύριος Σεραφείμ, ο Γόρτινος και Μεγαλοπόρεος κύριος Θεόφιλος, ο Σερών και Νιγρίτης κύριος Μάξιμος, ο Μυθύμνης κύριος Χρυσόστομος, ο Ελευθεροπόλεος κύριος Ευδόκιμος, ο Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας κύριος Χρυσόστομος, ο Κίτρος και Κατερίνης κύριος Αγαθόνικος, ο Διδημοτή Χωρεστιάδος κύριος Νικηφόρος. Και αρχιγραμματεύς ο Θεοφιλέστατος, επίσκοπος Διαβλίας κύριος Δαμασκηνός Καρπαθάκης. Εις απάντηση αυτού του περίφημου πλέον εγγράφου το οποίο επήρε με το κείμενο το οποίο σας διάβαζα στις 15 πρώτου του 1998 ο αρχιμαντρίτης Εμμανουήλ Καλύβας, είχαμε την άλλη απάντηση, μια άλλη απάντηση του ατρόμητου κληρικού. Α, ένα λεπτό, μπορώ να σας πω ότι ο αρχιμαντρίτης Εμμανουήλ Καλύβας τώρα μπήκε μέσα στο στούντιο. Είναι δίπλα μου. Λοιπόν, ο αρχιμαντρίτης Εμμανουήλ Καλύβας έστειλε την παρακάτω απάντηση. Σας αποστέλω με φαξ επίγον τηλεγράφημα της Ιεράς Συνόδου. Τηλεγραφικός και αυθαιρέτος. Με ειδοποιούν ότι με συνοδικήν απόφαση μου απαγορεύουν πάσαν εμφάνιση εις τα μέσα μαζικής ενημερώσεως. Ήλθε ο κύριος Καλύβας. Είναι εδώ. Ο κύριος Καλύβας, τον βλέπετε, είναι δίπλα μου. Είναι δίπλα μου ο κύριος Καλύβας. Καλησπέρα, Βασιλογιώτατε. Καλησπέρα. Αυτό το τσιρότο στο στόμα του γιατί το έχετε. Μάλιστα. Η ανελευθερία η μονοπόλησης των εκκλησιαστικών μέσων από υπερέτας της νέας τάξεως πραγμάτων, λέει ο κύριος Καλύβας. Η προδοσία της Ορθοδοξίας και των εθνικών θεμάτων με εκδικείται. Δεν έχει όρια η καταπίεση κάθε αγωνιστού. Η υποκρισία βασιλεύει. Δεν έχουμε δικαίωμα ούτε διαλόγων ούτε διαντίλογων. Μόνον πρέπει να επαινούμεν ανυπαρξίαν της Εκκλησίας και ραθυμίαν και ραδιουργίαν και συνεργίαν εις την παρακμή και συρρήκνωση των πάντων. Με τα πολλής αγάπης, ευχαριστών για τη συμπαραστασή σας, ο πατήρ Εμμανουήλ Καλύβας. Δίπλα μου είναι, τον βλέπετε, λαλίστατος, λαλίστατος. Δημοκρατικά, ομιλεί, ελεύθερα, τα πάντα. Όταν όμως φίλοι και φίλες, ένας αρχιμανδρίτης του ήθους, επιμένω, γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των αρχιμαντριτών είναι διεφθαρμένο.
για να μην επαναλάβω αυτά που μου είπε, ο πρώην Κεφαλινίας όταν πήγε σε μια τελετή που ήταν πάρα πολλοί αρχιμαντρίτες και το ρώτησα πώς ήταν σεβασμιότατε και μου απήντησε «Γυμνάσιο Θηλαίων». Έτσι. Όταν ένας αρχιμαντρίτης, άψογος ηθικός, άψογος στο παγκάρι, μεγάλη σημασία, όχι αρπάχτρα κοινός, όχι έτσι, όχι νεκροταφεία, όχι κηδείες, όχι γάμους, όχι πως θα δίνεται, μορφωμένος θεολόγος, φιλόλογος, ιστορικός και με 100 βιβλία και με 3.000 άθρα. Όταν ένας αρχιμαντρίτης, επιμένω, που ξέρει γραφή και ανάγνωση και δεν είναι από κανένα κοροϊδοχώρι, όταν ένας αρχιμαντρίτης ο οποίος γνωρίζει τη σημασία της κάθε λέξεως, γράφει «Η ανελευθερία, η μονοπόληση των εκκλησιαστικών μέσων από υπερέταση της νέας τάξης πραγμάτων, η προδοσία της Ορθοδοξίας και των εθνικών θεμάτων με εκδικείται». Μία-μία λέξη, ένα-ένα κουκί, μετρημένο, ένα-ένα κουκί. Δεν έχει όρια η καταπίεση κάθε αγωνιστού. Η υποκρισία βασιλεύει. Δεν έχουμε δικαίωμα ούτε διαλόγων ούτε διαντίλογων. Μόνο πρέπει να επαινούμε ανυπαρξίαν της Εκκλησίας, κεραθυμίαν, κεραδιουργίαν και συνεργίαν στην παρακμήν και συρρήκνωση των πάντων. Φίλοι και φίλες, το ακούσατε. Βαρισίμαντο που πρέπει λοιπόν εδώ, όπως ήρθε και ο Παπακλούτσος, αντιπρόεδρος του Ιερού Συνδέσμου Κληρικών Ελλάδος, και είπε τα όσα είπε και τους τα έδωσε στο χέρι και τους είπε τέλος η δεσποτοκρατία, σεβαστοί, ποιμένες, αρχιποιμένες, ταπεινοί μπροστά σας, αλλά όχι καρπαζωής πράκτορες, έτσι, δεν τους είδαμε πουθενά, σε κανέναν αγώνα, μόνο σε έναν αγώνα τους είδαμε. Όταν ο Τρίτσης έβαζε χέρι ο Μακαρίτης στο παγκάρι, εκεί ήρθαν σχεδόν όλοι. Εκεί ήταν κάτω από τον μπαλκόνι και εκεί είπαν, ας πούμε, για τον πιστό λαό, για το λαό του Θεού, ευλογίες, μάχημοι ζητούσαν να γίνουν όλοι μας, και τα λοιπά και τα λοιπά γνωστά. Για το παγκάρι τους έφυγε ο νόμος του Τρίτσι. Μετέπειτα για θέματα πίστεως, για θέματα φόβου, για θέματα άλλων καταστάσεων, εκτός ορισμένων Μητροπολιτάδων, κανείς τους, ορισμένων λέω. Εγώ έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα, όλες τις Μητροπόλεις. Και τις έχω γυρίσει όρθιος, με το κεφάλι ψηλά, και όρθιος, χωρίς, επιμένω, να έχω δεχθεί ούτε ένα τραπέζι. Γιατί άλλοι, πολλοί ας πούμε δημοσιογράφοι, με εισαγωγικά βέβαια πρέπει να είναι αυτοί οι δημοσιογράφοι, δεν μπορεί να είναι δημοσιογράφοι, επισκέπτονται Μητροπόλεις, γράφουν για Μητροπόλεις, παίρνουν το φακελάκι, την ευλογία όπως τη λένε, ευλογία τη λένε. Στη γλώσσα την εκκλησιαστική το φακελάκι λέγεται ευλογία. Για τους γιατρούς είναι φακελάκι, για τους δημοσιογράφους με εισαγωγικά επιμένω, είναι ευλογία. Την αγκώνουν, τζακώνουν την ευλογία. Λοιπόν, γιατί γίνεται ο λόγος πάντα για μερικούς μητροπολιτάδες, εκεί λέω και δίνω μια απάντηση εκεί στην... στους αγωνιζόμενους χριστιανούς που ακόμη δεν είδα το φαξ να έρθει, δεν ήρθε το φαξ ακόμα με τις ταυτότητες, να δούμε ποιοι είναι, για να τους βγάλω στον αέρα, να τους πω να έρθουν εδώ, να τους καλέσω, να τους το διαβάσω το κείμενό τους. Για δεν είπανε μια φορά, φίλοι και φίλες, κάτι για τον Μεσσηνίας. Για τον Άγιο Μεσσηνίας, για δεν είπανε μια κουβέντα, τον Χριστόστομο, ο οποίος εμπήκε τελευταίος, όταν επήρε και ο τελευταίος Μεσσήνιος που είχε καταστραφεί το σπίτι του σπίτι, τελευταίος άφησε την παράγκα που έμενε. Δίπλα σε ένα τρελάδικο έμενε. Μέσα στο τρελάδικο έμενε, δίπλα στο χώρο του. Σε μια παράγκα που έβραζε το καλοκαίρι.
Είχε μούχλα το χειμώνα και έμεινε εκεί χρόνια για να γυρίσει στη Μητροπολή του. Γιατί το έργο του είναι μεγάλο, δεν έχει ακουστεί, χωράει το ράσο του, τον σέβεται όλος ο νομός, δεν έχει ακουστεί καμία τρικλοποδιά στο θέμα της ηθικής και στο θέμα του παγκαριού και στο θέμα του αρπάγματος. Για δεν είπανε μία κουβέντα ποτέ. Εγώ σας λέω τον στριμμένο, το δίστροπο Αυγουστίνο Καντιώτη που δίνει τη μάχη εκεί πάνω. Τη μάχη, τη μεγάλη μάχη που φυλάει Θερμοπύλες, γιατί από εκεί δεν αρχίζει απλώς η Ελλάδα από τη Φλόρινα. Τελειώνει και η Ελλάδα εκεί πέρα, αλλά και αρχίζει. Και την έχει γιομίσει σταυρούς, με βαφτίσα στους τσιγκάνους, με έργα, με νοσοκομεία, με φτωχοκομεία. Γιατί δεν είπανε μια φορά με το μεγάλο έργο εδώ που εκτελεί ο Σταυρός, η αδελφότητα στην Κάντζα. Γιατί. Γιατί δεν είπανε μια φορά για τον Ευστάθιο της Πάρτης και Μονεμβασίας, μπορείτε να μου πείτε. Πηγαίνετε, φίλοι και φίλες, έχουμε όλη υποχρέωση να φτάσουμε μία μέρα έξω από τη Σπάρτη, κοντά στο Μιστρά, εκεί που ήταν ο Αντικεάδας, εκεί που οι αρχαίοι Σπαρτιάτες έριγναν κάθε είδους ανάπηρο στους βράχους μέσα και χανόταν. Πηγαίνετε να δείτε τι έχει κάνει. Τον Αντικεάδα, ένα νοσοκομείο για ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Ένα νοσοκομείο που τα μεγαλύτερα ξενοδοχεία της Ευρώπης, τα μεγαλύτερα παλάτια της Ευρώπης είναι μπροστά του μικρά και ταπεινά, από την καθαριότητα, από το σεβασμό στον άρρωστο, από τη φροντίδα, από την αγάπη. Αυτός είναι ο Μητροπολίτης ο Ευστάθιος. Για δεν είπανε για τον Θύρας, για δεν είπανε για άλλους νησιών Βόρειο Ελλάδος, αυτούς τους λίγους. Λίγοι είναι δυστυχώς, ας πούμε. Γιατί δεν είπανε. Και λένε συνήθως για αυτούς, για αυτούς, για αυτούς, για αυτούς, για αυτούς, για αυτούς, διότι πρέπει να το πάνε απόφαση. Η κριτική θα γίνεται. Η εποχή Βαβανάτσου τελείωσε. Η εποχή του τότε δράμας που λιποθυμούσε όταν στεφάνουνε τη φιλενάδα του, την Παπαδιά, τελείωσε. Τέρμα ιστορία. Θα κάθονται και θα ακούνε την κριτική. Πληρώνονται από το ελληνικό κράτος. Είναι έμισθοι του ελληνικού κράτος. Είναι έμισθοι του ελληνικού λαού. Λειτουργούν εν ονόματι του ελληνικού λαού. Αυτό το θέμα ότι είναι από το Θεό, να την αφήσουν την πλάκα. Ελαίο Θεού, να την αφήσουν την πλάκα. Είναι ελαίο και Θεού, αλλά και λαού. Ο λαός πληρώνει, ο λαός φορολογείται. Και δόξα τω Θεώ, αν μας κάνουν όπως κάνουν στους βουλευτάς, όπως κάνουν στους δημοσιογράφους, χωρίς εισαγωγικά, τα μέλη της ΕΣΥΑ, θα πρέπει λοιπόν να μας κάνουν και αυτή μια φορολογική δήλωση και να μας πούνε που βρίσκουν με τους αδύνατους μισθούς, όπως λέγουν βέβαια, που βρίσκουν όλα αυτά τα διαμερίσματα, που βρίσκουν τις κουρσάρες, που βρίσκουν τις ανιψές, που βρίσκουν τα ανίψα, που βρίσκουν όσα βρίσκουν. Τελείωσε εκείνη η εποχή. Επαναλαμβάνω, η εποχή Βαβανάτσου και η εποχή του δράμας και η εποχή άλλες εποχές που γνώριζαν, τελείωσαν. Εδώ τα πράγματα θα τα λέμε. Πρέπει να το καταλάβουν ότι πάμε προς το 2000. Πρέπει να καταλάβουν ότι ο Χριστός δέχτηκε την κριτική, την αντιμετώπισε την κριτική. Είτε προς την πορεία του προς τα Άγια Ιεροσόλυμα, είτε προς την πορεία του προς το Σταυρό, είτε προς την πορεία του όταν βγήκε από τον Άγιο Τάφο του. Αντιμετώπισε την κριτική και με το χαμόγελο και με κάποιες φράσεις οι οποίες μένουν στις πιστές καρδιές και σε εκείνες τις καρδιές που έχουν φόβο Θεού. Θα ακούς Εμμανουήλ Καλύβα βέβαια, αλλά επιμένεις να σωπαίνεις εσύ με το τσιρότο στο στόμα. Εκεί, το βιολί σου εσύ. Πρόσεξε καλά, διότι αν μιλήσεις, είδες Ιερά Σύνοδος εδώ τι γίνεται, Ιερά Σύνοδος σε καθάρισε αυτομάτως, δεν πρόκειται να βγάλεις άχνα. Περιμένει εκεί ο Καρπαθάκης, είναι έτοιμος ο Καρπαθάκης. Λοιπόν φίλοι και φίλες, αφού τελειώσαμε τον Καλύβα, αφού μας ενοχλούσε η κριτική του Καλύβα, αφού ο Καλύβας έπρεπε να βγει από τη μέση, γιατί ο Νικοπόλεος, ο Άγιος Νικοπόλεος και Πρεβέζης, ο κύριος Μελέτιος, βγήκε άχρηστος, όχι μόνο άχρηστο το βιβλίο του, όχι μόνο από τον Καλύβα, τον παλιό Καλύβα, τον αρχιμαντριτάκι εκεί πέρα, σε παρακαλώ. Από τον Μιχαλόπουλο, έλα μου τον Μιχαλόπουλο τώρα, τον Μιχαλόπουλο τον εχθρό της Ορθοδοξίας μου, το λένε εδώ.
Δεν ήθελα να τα φάξει ακόμη όμως. Τον εχθρό της Ορθοδοξίας, τον παλιάνθρωπο, τον αγίτη, τον μπήξε, τον δείξε, ό,τι θέλουν μπορεί να πούνε. Έλα καημένε τώρα, το μουλατσιώτη, έλα καημένε που τα πιάνει ο δεσπότης του, αλλά βγήκε ο Φωκίδας εδώ, Αθηναγόρας και του στάριξε. Του στάριξε και σιγάσαμε. Άχνα λοιπόν. Έλα μωρέ τώρα το Μεταλλινό. Έλα καημένε τώρα, Μεταλλινός. Ποιος είναι ο Μεταλλινός? Έλα τώρα, ας πούμε. Ο Μεταλλινός μιλάει μόνο τέσσερες γλώσσες. Ο Μεταλλινός είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Ο Μεταλλινός είναι διδάκτορο 5-6 πανεπιστημίων, ας πούμε. Μόνο. Ο Μεταλλινός έχει παγκόσμιο κύρος. Μόνο. Δεν έχει, ας πούμε, κύρος και στη Σελήνη. Ποιος είναι ο Μεταλλινός τώρα? Εμείς είμαστε, ας πούμε. Εμείς είμαστε κάποιοι δεσποτάδες που δεν τους γνωρίζει ούτε ο καντιλανάφτης της ενορίας που πηγαίνουνε. Κατάλαβες. Ο Μεταλλινός τώρα. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Αφού φάγαμε λοιπόν τον... εδώ τον Γκαλίβα, τον βγάλαμε στην άκρη, έρχονται λοιπόν τώρα και στέλνουν ένα φαξ στον Φωκίδος, στον κύριο Αθηναγόρα, Μητροπολίτη Φωκίδος. Άμεμπτος, ηθικότατος, δεν έχει δώσει ποτέ κανένα, μα κανένα δικαίωμα σε κανέναν. Είπε ο κύριος, συνομιλούντες οι κύριοι Γιάννης Χαντζηφώτης και Γεώργιος Μουστάκης, ότι του τα δίνει, τα πιάνει από το Μουλατσότη. Τα πιάνει το Μουλατσότη. Βγήκε τότε, αν θυμάστε, σε προηγούμενη εκπομπή και του τα έδωσε στο χέρι. Αφού λοιπόν εδώ έχουμε συνοδική αποφάση ληφθεί σε τη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 15ης πρώτου του 1998, προσέχτε, και ένα κείμενο 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 αράδες, έρχονται τώρα λόγω των εκτόσεων ίσως που μπήκαμε στις εκτόσεις, η Ιερά Σύνοδος άλλο φάξ αυτό τώρα. Το πάει Φωκίδα. Πέρασε βέβαια το μαντίο των Δελφών, έβγαλε τους χρησμούς Παγάλα, Λέουσα και όλα αυτά, απέσβε τον Κελάλο Λίδωρ και λένε τώρα, σεβασμιότατον Μητροπολίτην Φωκίδος κύριο Αθηναγόρα. Άμφισα. Και εδώ να δείτε λάθη. Λάθη! Σωρός! Συνοδική αποφάση ληφθήσει εν τη συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 14ης πρώτου του 1998. Ρε παιδιά, θα μας τρελάνετε. Ρε παιδάκια καλά, μητροφορεμένα και μη μητροφορεμένα και η ορθογραφία όπως τη γουστάρετε της μήτρας, θα μας τρελάνετε. Πάτε να μας τρελάνετε. Πότε λήφθηκε τελικά αυτή, οι δύο ημέρες συνεδριάζανε για να επαναφέρουν οι Άγιοι Μητροπολιτάδες εν ισχύ ξανά την ατονίσασα συνοδική άλλη απόφαση, την υπαρίθμου 26-17-16-12-96, αυτή την έχουν σωστή ας πούμε, συνοδικής εγκυκλίου, σχετικώς με τα διακελευόμενα, παρακαλούμενο όπως εντύπωση αρμοδίως εν της υπέρ διαβαλωμένης κηρυκόταν τα νέοντα, ναι. Ο Αθηνός Σεραφείμ Πρόεδρος, καμία από κάτω, ούτε ακριβώς αντίγραφων, ούτε αρχιγραμματεύς, τίποτα ας πούμε. Πότε ελήφθηκε τελικά από ας πούμε, να πούμε για την υπόθεση, πάει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πάει για κλάματα, πάει για γέλια, πάει για φάπα. Είναι για φάπα τα πράγματα αυτά. Εγώ μιλάω λαϊκά, είναι για φάπα. Εγώ μιλάω λαϊκά, είναι για φάπα. Ελάτε στη θέση, ας πούμε, δεν είσαστε κληρικοί. Είσαστε δύο απλοί πολίτες. Δύο νοτροπάλοι της νομαρχίας. Και κάνετε κάτι το οποίο δεν γουστάρει στον νομάρχη, τον κύριο Φράγκο ή στον νομάρχη των άλλων ή σε οποιοδήποτε νομάρχη. Και σας στέλνει ένα χαρτί. Πήραμε, κύριε, μία απόφαση. Και το μένα ένα χαρτί έχει εδώ 10 αράδες, το άλλο έχει 3 αράδες. Και έχει και διαφορετικές ημερομηνίες των αποφάσεων. Δηλαδή, δύο μέρες η Ιερά Σύνοδος δεν έκανε τίποτα άλλο, είχε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα. Έτσι, είχε λύσει όλα τα άλλα προβλήματα, έλυσαν όλα τα προβλήματά τους. Λύσαν τα προβλήματα των ναρκωτικών, των φυλακών, των μητροπολιτών, των χειρευουσών μητροπόλεων. Λύσαν τα προβλήματα των αρχιμαντριτών, του κοινεδισμού, τους φακέλους, τους κοιτάξαν έναν έναν, είπαν όλοι είναι άμεμπτοι μπρος και πίσω, καλά παιδιά. Λύσαν το θέμα των παπάδων, λύσαν το θέμα των νεκροταφείων βασικά που γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος με τα νεκροταφεία που δεν έχουν φιλότιμο οι παπάδες των νεκροταφείων
όπου πηγαίνουν με φουσκωμένα τις τσέπες έτσι από τα δεκάρικα και τα κατοστάρικα και κρατάνε και εγώ κοιτόκι στο πρώτο νεκροταφείο και λένε έλα έψιλον 2532 πηγαίνω. Λοιπόν, για όνομα του Θεού, λύσανε όλα τα άλλα προβλήματα της Εκκλησίας σε μια εποχή που η Ευρώπη, στην Ευρώπη καλύτερα, πάνε να αναπτυχθεί το πανορθόδοξο τόξο από την Μόσχα μέχρι την Αθήνα, που η Αθήνα θα γίνει το κέντρο της γης και με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά και μπορούσε να είχε γίνει και κέντρο της γης με την καθαρότητα του Πατριαρχείου, αν υπήρχε βέβαια. Ήσαν όλα τα άλλα προβλήματα, πήραν όλες τις αποφάσεις και βάζουν και την υπογραφή του Σεραφείμ. Μα δεν τρέπονται λιγάκι. Μα δεν τρέπονται λιγάκι. Ποιους κοροϊδεύουν? Ποιους κοροϊδεύουν το παραπόβαση? Δεν είναι δικά τους. Δεν είναι του μπαμπά τους περιουσία. Ούτε το μοναστηριών είναι η περιουσία. Ούτε της μπαμπάς τους είναι η περιουσία. Το κανενός. Είναι του ελληνικού λαού. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Ο λαός τους πληρώνει. Ο φορολογούμενος τους πληρώνει. Και ο κάθε φορολογούμενος. Πάμε παρακάτω λοιπόν. Τρώνε και το μουλατσιώτη. Είπαμε διότι και αυτός απουσιάζει. Είναι στο μοναστήρι του. Αλλά αυτός, ο Μουλατσιώτης, σκυρό καρύδι, έκανε μία δήλωση. Μία δήλωση η οποία είναι λίγο πικρών ποτήριων. Τηλεφωνικός και τηλεγραφικός έλαβα απόφαση Ιεράς Συνόδου όπου μου απαγορεύει οποιαδήποτε εμφανισή μου στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν κατανοούμε πως ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ φέρεται ως ο εκδόσας την απόφαση ταύτην τη στιγμή που δεν συμμετείχε στα συνεδριάσεις της Συνόδου. Έχουμε πλαστογράφηση της υπογραφής του, καθότι εκ του νόμου απαγορεύεται να υπογράψει έγγραφο συνοδικής αποφάσεως εάν ο ίδιος δεν προεδρεύει. Για να είναι νόμιμο το έγγραφο που έλαβα, έπρεπε να ήταν υπογεγραμμένο από το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Ετωλοακαρνανίας, που ήταν και πρόεδρος στις ημέρες αυτές των συνεδριάσεων. Καταφεύγομαι στη δικαιοσύνη και στο Συμβούλιο Επικρατείας για την παρανομία και τη φήμωσή μας. Σεβόμεθα τις αποφάσεις Ιεράς Συνόδου, τότε και μόνο τότε, εφόσον είναι έγκυρες, νόμιμες και σύμφωνες με τους ιερούς κανόνες. Δηλώνουμε ότι εμείς θα συνεχίσουμε να εμφανιζόμεθα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αγωνιζόμενοι για τους νομίζονος εθνικής σημασίας θέματα, καθώς για τα θέματα ορθοδόξου πίστεως. Ας μας αποκεφαλίσουν ως τον πρόδρομον. Εδώ είμεθα και αναμένουμε. Τι έχουν να πούνε οι κύριοι? Για πέστε μου. Και τώρα εδώ, το ίδιο κείμενο. Ας τολμούν, αν τολμούν να μας αποκεφαλίσουν ως τον πρόδρομο. Εδώ είμεθα και τους αναμένομεν. Ο λόγος Θεού ουδέδεται. Από τον Αρχιμανδρίτη Μουλατσιώτη. Βέβαια, ο Μουλατσιώτης θα έρθει. Και να προσέξουν τις κινήσεις τους, γιατί έτσι διώξανε πολλούς από τις τάξεις της κρατούσης εκκλησίας. Εγώ αυτό λέω μόνο. Εγώ αυτό λέω και αυτή η απειλή επικρέμεται όταν σε μια εποχή, φίλοι και φίλες, όπως θα ξέρετε, όπως θα διαβάσατε, το Οικουμενικό Πατριαρχείο τα βρήκε με όλους τους παλαιομερολογίτες της Αμερικής και θα έχει πολύ σύντομα και εδώ θα επεκτείνει πολύ σύντομα και εδώ τις συζητήσεις με τους εδώ παλαιομερολογίτες. Ας προσέξουν τις κινήσεις τους, διότι τα πράγματα δεν είναι απλά. Όχι ότι ο Καλύβας μπορεί να φύγει. Ο Καλύβας θα πεθάνει με το νέο ημερολόγιο αντιληψής του. Ο Μουλατσιώτης το ίδιο. Το ίδιο και όλοι οι άλλοι. Βέβαια τον πατέρα Μεταλλινό δεν μπορούν να τον ενοχλήσουν, ξέρετε γιατί? Γιατί εμφανίζεται και με την ιδιότητα του καθηγητού του Πανεπιστημίου. Τι να του πούν του Παπαγιώργη? Ο Παπαγιώργης δεν σηκώνει αυτά. Αυτά δεν σηκώνει. Όπως δεν σηκώνει και ο Παπακλούτσος, που τους είπε ότι στις τάξεις έχετε κινέδους και δεν έβγαλε κανείς άχνα. Και ως την ώρα που μιλάμε δεν τον καλούν σε καμιά απολογία
Αν και δεν ενδιαφέρεται και πολύ ο Παπακλούτσος, γιατί τον έχουν καλέσει καμιά φορά 26, σε 26 φορές απολογία και σε 26 φορές έχει βγει όρθιος από την Ιερά Σύνοδο. Βέβαια, μένει από τους εδώ συνεργάτες, αλλά είναι δεκάδες οι άνθρωποι οι οποίοι αγωνίζονται, δεκάδες κληρικοί που τιμούν το Ράσο, δεκάδες οι φλογεροί κληρικοί που θεριεύουν την αποσταμένη ελπίδα. Είναι και ο Καλόγερος, ο Μάξιμος, όπου ανέντιμα και πρόστιχα, αλήτικα, με συμπεριφορά αλατρούμπας, κάποιοι έγραφαν τα όσα έγραφαν αντίον του, ότι δεν είναι Καλόγερος, ότι δεν ξέρουν στο Άγιο Όρος, ό,τι παλιανθρωπιά ξέρναγε μέσα από τα λασπόνερα του μυαλού τους, μέσα από την άτιμη καρδιά τους. Και ξαφνικά έρχεται λοιπόν ο Μάξιμος, ο Καλόγερος, με τα γένια του τα μακριά, με τα μαλλιά τα μακριά, ορθόδοξος Καλόγερος, ωραίος Καλόγερος, και σου λέει: πάρτε Ιερά Επιστασία, Πυρικιά Επιστασία, Πικρή Επιστασία, πάρτε το άλλο μοναστήρι. Τους πέταξε κανένα δεκαπενταριά χαρτιά, τους τραβάει και κάτι αγωγές και στέρνει και σε κάποιες εκκλησιαστικού περιεχομένου εφημερίδες την απάντηση σε όσα βέβαια με τόση προθυμία είχαν γράψει εναντίον του. Άχνα, όπως δεν βγάλανε άχνα, όπως δεν έβγαλε άχνα κάποιος κύριος από την ομάδα εκεί του Καντιώτη, ο οποίος έχει αρχίσει να γράφει τα όσα έγραφε για την Μιχαλίδα την Παπανδρέου, τη Δήμητρα, και έλεγε τα όσα έλεγε, ενώ την ίδια ώρα η Μιχαλίδα αυτή μαζί με τον τότε πρωθυπουργό, τον κύριο Ανδρέα Παπανδρέου, γινόταν δεκτή από τον Αυγουστίνο Καντιώτη στη Φλόρινα και έκαναν αποδεκτά τα δώρα που τους πρόσφερε ο Άγιος αυτός Δεσπότης, ο οποίος βέβαια δεν λογάριασε εδώ τις φωνές κάποιου που ευδοκιμεί στην Αθήνα και νομίζει ότι αντιπροσωπεύει τον Καντιώτη. Και έγραψε τότε και για τον Αρχιμανδρίτη, τον Τιμόθεο Ηλιάκη, τα όσα έγραψε, και όταν ο Τιμόθεος Ηλιάκης του έκανε ένα εξώδικο, αυτός πάλι αισιώπησε. Αν αυτός είναι διάλογος, αν αυτή, φίλοι και φίλες, είναι δημοκρατία, τότε αυτοί έχουν δίκιο και εμείς έχουμε άδικο. Δεν πρόκειται λοιπόν οι κληρικοί αυτοί να περάσουν στο παλαιό. Όχι το παλαιό είναι τίποτα το άσχημο. Εγώ το έχω δηλώσει και μου λένε ότι αν είμαι και παλαιομερολογήτης, ότι είμαι συμπαθών και κάτι περισσότερο από συμπαθών. Εκκλησιάζομαι στους παλαιομερολογήτες, πηγαίνω στους παλαιομερολογήτες, έχω φίλους παλαιομερολογήτες, με τιμά με τη φιλία του το μοναστήρι της Φιλής και πολλά άλλα μοναστήρια παλαιομερολογητών, τα νιώθω σε το σπίτι μου, πηγαίνω και μένω εκεί και παρακολουθώ λειτουργίες οι οποίες βέβαια είναι πολύ πιο κατανυκτικές και πολύ πιο βυζαντινές από τις δικές μας εδώ του νέου ημερολογίου, αλλά οι κληρικοί αυτοί που ανέφερα δεν πάνε στο παλαιό, θα παλέψουν. Θα πέσουνε με το νέο ημερολόγιο απέναντι αυτής της αδικίας, η οποία ούτε νομικά στηρίγματα έχει, όπως είπε εδώ και ο κύριος Βασιλάκης και ο κύριος Ρίζος, όταν πριν από ημέρες αναπτύξαμε το θέμα, όπως πολύ ωραία δημοσιογραφικά ανέπτυξε το θέμα και ο σύμβουλος εδώ του σταθμού, ο κύριος Χρήστος Φρίγκελης, εμπειρότατος δημοσιογράφος από τους ολίγους που έχει ο τόπος, όχι επειδή ξέρει και γράφει μόνο, αλλά επειδή έχει ιστορία πίσω του, ιστορία αγώνων εθνικών, όταν πάρα πολλοί, μα πάρα πολλοί στον τόπο τούτο, τότε κρυβόντουσαν ή συνεργαζόντουσαν ή ευλογούσαν, τότε λέω, τα όπλα των Γερμανών. Ο Φρίγκερης αγωνιζόταν για την Ελλάδα και τη χριστιανοσύνη και κατά του φασισμού και κατά του ναζισμού. Όλοι λοιπόν το αναπτύξαμε το θέμα, δεν στέκει το θέμα. Και είναι καλό να ανακαλέσουν, να πάρουν πίσω
να πάρουν πίσω με κόσμια πορεία αυτές τις δύο ανακοινώσεις τις θλιβερές, διότι ο αγώνας θα πάει πολύ σε μάκρος και θα διαβάσετε ό,τι γίνει, θα γίνουν πάρα πολλά στην Παρασκευή στους νέους ανθρώπους που κυκλοφορούν γύρω από αυτό το θέμα. Μέχρι συλλαλητήριο ετοιμάζεται. Και εμείς οι οποίοι πηγαίνουμε πάντα στα συλλαλητήρια ενώ δεν βλέπουμε κανένα δεσπότη, και εμείς οι οποίοι αναμετριόμαστε με τα γκλόπ της αστυνομίας, και εμείς οι οποίοι αναμετριόμαστε με τα όσα επίθετα μας δίνουν θλιβεροί άνθρωποι των ποικίλων κατεστημένων του τόπου, θα είμαστε πάντα εκεί για να υποστηρίξουμε αυτό που πρέπει να υποστηρίξουμε. Βλέπω ότι το τηλεφωνικό κέντρο έχει ανάψει και αφού κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα διαφημιστικό, θα ξαναγυρίσουμε. Ζουρνατζής Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, 21η Απριλίου 1967, μύθοι και αλήθεια. 30 χρόνια μετά την επέμβαση των συνταγματαρχών, το πρώτο βιβλίο που αποδεικνύει με ντοκουμέντα και αδιάβλητες μαρτυρίες τι ήταν μύθος και τι αλήθεια από όσα εγγράφησαν έως τώρα για την 21η Απριλίου 1967. Στις 1000 σελίδες του βιβλίου αποδεικνύεται γιατί δεν ήταν ξενοκίνητο το πραξικόπημα, αλλά πρωτόβουλη επέμβαση όλου του στρατού μας. Πώς για πρώτη φορά μεταπολεμικώς η χώρα εξοπλίστηκε με εθνικούς πόρους και έφερε την ισορροπία με την Τουρκία σε αναλογία 7:10. Γιατί οι συνταγματάρχες δεν έπαιξαν κανένα ρόλο στην απόσυρση της μεραρχίας Κύπρου. Πώς η πολιτική τους επέτυχε τότε, παρά το εμπάργκο της ΕΟΚ, να ανυψώσει την οικονομία μας στην πρώτη θέση μεταξύ όλων των ευρωπαϊκών χωρών και να κερδίσει τη σύγκληση με τους όρους του Μάστριχ 25 ολόκληρα χρόνια νωρίτερα από τη θέσπισή τους. Γιατί η δίκη και καταδίκη Παπαδοπούλου και συνεργατών του ήταν και παραμένει παράνομη και αντισυνταγματική. Αυτή και άλλοι 12 μύθοι της μεταπολιτευτικής προπαγάνδας απογυμνώνονται με ανακριτική εντυμότητα για να λάμψει η αλήθεια. Σπύρος Ζουρνατζής, Γρηγόρης Μιχαλόπουλος, 21η Απριλίου 1967. Μύθοι και αλήθεια. Κυκλοφορεί. Ναι, φίλοι και φίλες, μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, το απαραίτητο αντίδωρο για την ύπαρξη του σταθμού. Ποιμένες πόλοι λοιπόν διέφθηραν τον αμπελώνα μου, εμόλυναν τη μερίδα μου, έδωκαν τη μερίδα την επιθυμητή μου, εις έρημον άβατον ετέθη εις αφανισμόν απολίας. Τηλέφωνα λοιπόν, ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Μιχαλόπουλε, τι κάνετε? Ναι, ακούω. Ναι. 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 Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε και στα άλλα τηλέφωνα, θα πρέπει να σας πω ότι οι κύριοι οι οποίοι υπέγραφαν εδώ Επιτροπή Αγωνιζομένων με ευχές για τη μετανοιά σας και με αγωνιστούς παλμούς, μιλάνε για μετανοιά μου, εντάξει. Λοιπόν, δείξτε τη γενναιότητά σας και το θάρρος που λέτε ότι έχετε με το να αφιερώσετε 10 λεπτά από τις ειδήσεις τηλετώρα το μεσημέρι και το βράδυ και στην αφύλακτη διάβαση απόψε. Περιμένουμε να αποδείξετε ότι έχετε την τόλμη να τα διαβάσετε αυτά δημοσίως από το κανάλι σας, από την αφύλακτη διάβαση. Ναι, ναι, μισό λεπτό. Τολμήστε το για να σας παραδεχτεί ο κόσμος, αλλιώς σας μας λέτε περιθέρους και τόλμη σας, περιθέρους, άλλοι εδώ, εδώ άλλη αγραμματοσύνη όλο το κείμενο. Βιαστικά, αυτοί βιαστήκανε, πήρανε
πήρανε φαίνεται κάποια γραμμή βιαστικά. Μπείτε απόψε στο Μιχαλόπουλο μπροστά βέβαια, αλλά είναι περί ανέμων, περί αέρων που λέμε και υδάτων. Και τόλμησες, είναι μόνο λόγια και όχι του ασφαλούς. Βεβαίως θα τα πω. Θέλετε να τα διαβάσω? Ανύπαρκτη επιτροπή αγωνιζομένων χριστιανών για την προάσπιση της Ορθοδοξίας από τους εχθρούς της. Αν υπάρχει, στείλε τις ταυτότητες φωτοτυπημένες, 2-3 ταυτότητες και αμέσως εγώ θα το διαβάσω. Φέρετε, και αν δεν προλάβουμε τώρα, αύριο το μεσημέρι. Θα κάνω ειδική εκπομπή. Τις ταυτότητες όμως. Λοιπόν, λέγεται. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Ποιος είστε? Ορίστε. Ποιος είναι? Πατήρ Νεκτάριος είμαι. Μάλιστα, ο κύριος Μουλατσιώτης στο τηλέφωνο. Ο πατήρ μου Μουλατσιώτης στο τηλέφωνο. Μουλατσιώτης. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή με πήραν τηλέφωνα ούκο λίγα από την Αθήνα. Μάλιστα. Και παρακολουθούν την εκπομπή σας. Μάλιστα. Μπορώ να σας πω ότι με πήραν μέχρι και ιερές μονές. Όχι μοναστήρια δηλαδή, γιατί δεν έχουν τηλεόραση, αλλά ηγούμενοι μοναστηριών οι οποίοι αυτή τη στιγμή παρευρίσκονται στην Αθήνα. Μάλιστα. Και οι οποίοι παρακολουθούν αυτή τη στιγμή την εκπομπή σας. Λοιπόν, και συμπαραστέκονται και σας θαυμάζουν, λοιπόν, για τις δηλώσεις τις οποίες κάνετε και για όλα αυτά τη συμπαράσταση την οποία μας δηλώνετε. Θα ήθελα να πω το εξής, αγαπητέ κύριε Μιχαλόπουλε. Εγώ όταν κάνω δηλώσεις. Μην το ξαναπείτε το αγαπητέ κύριε Μιχαλόπουλε, γιατί αυτό το αγαπητέ θα το πληρώσετε. Ναι. Θα σας κάνω άλλο έγγραφο. Για μένα είναι όλοι αγαπητοί. Ωραία, αγαπητοί. Ωραία, εντάξει. Ιδιαιτέρως μερικοί άνθρωποι. Ναι, θα σας κάνω άλλο έγγραφο. Λοιπόν, εγώ όταν κάνω δηλώσεις, δεν είμαι μόνον κληρικός. Είμαι και Έλλην πολίτης. Πέρα όμως από εκεί, όταν ομιλώ για τη Σέγγινη, για οποιοδήποτε άλλο ζήτημα, δεν ομιλώ ως πατήρ Νεκτάριος, αλλά ομιλώ ως πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνος, από την οποία έχω εκλεγεί και η οποία ήδη Επιτροπή Αγώνος έχει εξαγριωθεί. Σας διαβεβαιώνω ότι δεν έχει εξαγριωθεί μόνον η Επιτροπή Αγώνος, η οποία εκπροσωπεί χιλιάδες λαού που κατεβαίνουν κάθε φορά στα πεζοδρόμια και αγωνίστηκαν και έφεραν το ποθητό αποτέλεσμα να φτάσει η υπόθεση στα χέρια του Αγίου Πατρών για τη συνθήκη Σέγγεν, που πηγκλώσανε 9 μήνες, που και εγκυμονούσε γυναίκα να ήταν, θα είχε γεννήσει τελικά. Εν πάση περιπτώσει, ευτυχώς που ήρθε στα χέρια του Αγίου Πατρών η υπόθεση, και όπως πάντα ο Άγιος Πατρών πιστεύω ότι και τώρα θα κάνει στο ακέραιο το καθήκον του και θα βγάλει μια πολύ δυναμική εγκύκλιο, ακόμα καλύτερη και από αυτή που εξέδωσε η Εκκλησία της Κρήτης, το Άγιον Όρος και τα Μετέωρα. Μόνο έτσι το θέμα θα κλείσει. Εάν νομίζουν ότι με τηλεγραφήματα θα μας φημώσουν, τους διαβεβαιώνω όχι. Διότι από τα ονόματα που αναφέρατε, τους συνοδικούς, την προηγούμενη φορά που ήμουν Αθήνα και σας είχα παρακολουθήσει, την προηγούμενη φορά που αναφέρατε... Ναι, τα τυχερά συνόδοτα, δεν είναι όλα τα ονόματα. Πέντε εξ αυτών, οι ναι. Πέντε εξ αυτών είναι γνωστοί μου αρχιερείς. Και οι οποίοι με διαβεβαίωσαν ότι ουδέποτε συζητήθηκε το όνομά μου μέσα στη Σύνοδο. Ουδέποτε έγινε, το φέρει 14 του μηνός. Ναι, και το άλλο 15 του μηνός. Το άλλο 15. Προηγείται ως φαίνεται το δικό μου και έπεται, αν είναι δυνατόν, το πατός Καλύβα, αν είναι δυνατόν η Σύνοδος. Ενώ και αλφαβητικά να τα πέρανε, Καλύβας το κάπα είναι πριν από το μη. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Αν είναι δυνατόν δύο μέρες συνεχόμενες, τη μία να ασχολούνται με τον Μουλατσιώτη και την άλλη να ασχολούνται με τον Καλύβα. Τι πολλή αξία μας δώσανε ή αξίζουμε τόσο φαίνεται. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, με τέτοια όμως αποστομωτικά που προσπαθούν να κάνουν να μας φημώσουν και να μην εμφανιζόμεθα, ωραία, δεν εμφανιζόμεθα. Και τι έγινε που δεν εμφανιζόμεθα? Μήπως θα πάψουμε να αγωνιζόμεθα? Μήπως δεν θα κατέβουμε στους δρόμους? Μήπως δεν θα ξανακάνουμε συλλαλητήρια? Μήπως δεν θα πέσουμε έως θανάτου αγωνιζόμενοι για τα μείζονος εθνικής σημασίας θέματα? Τι μας θέλουνε, προδότες της πίστεως? Γέροντα, με ακούτε? Ακούω βεβαίως. Λοιπόν, δεν πειράζει, άμα δεν ερχόσαστε στην τηλεόραση, θα στέλνουμε εμείς στην τηλεόραση την ώρα που είσαστε απάνω στους άμβονες και κηρύτετε. Πάτε να με πάρετε και κάνω αυτή την περίοδο, λοιπόν. Κύριε να κηρύξω. Ωραία, εντάξει, θα παίρνουμε τα κηρύγματά σας, λοιπόν, τα οποία δεν μας απαγορεύει κανείς. Και από εκεί και πέρα εμείς θα προβάλλουμε. Και ας έρθουν αυτοί,
αντίθετη προς κάθε μορφή λογοκρισή ελευθερίας του τύπου να γίνουν λογοκριτές. Και θέλω να πω ότι τώρα μου είπανε αρχιερείς ότι τώρα θα το θέσουν θέμα στη Σύνοδο. Ναι. Διότι ουδέποτε η Σύνοδος, αυτό που έγινε μες στη Σύνοδο και είναι αλήθεια, είναι ότι είπε η Σύνοδος, είπαν μες στη Σύνοδο να ανανεώσουμε την εγκύκλιο την οποία έχουν βγάλει παλαιότερα. Ναι. Την οποία... 26-17. Ουδέποτε και ουδείς μας την κοινοποίησε. Ουδέποτε και ουδείς. Είπαν λοιπόν να ανανεώσουν μια εγκύκλιο. Λοιπόν, και είπαν οι αρχιερείς να ανανεωθεί. Ουδέποτε συζητήθηκε όμως το όνομα του πατρός Καλύβα ή το δικό μου. Και γι' αυτό πιστεύω, ούτε δε κύριε Μιχαλόπουλε, ο Μητροπολίτης μου δεν είναι ο πρώτος και ο τυχόν οποιοσδήποτε Μητροπολίτης. Και όλοι οι αρχιερείς και ο Άγιος Αττικής. Αυτό το τηλεγράφημα στο ύφος, στο ήθος, δεν το έγραφε να το στείλει σε Μητροπολίτη ούτε ο χειρότερος. Δεν μπορεί, αν είναι δυνατόν, δεν ταιριάζει ούτε στην εκδίδουσα αρχή που φέρεται ότι το εκδίδει. Δεν μπορεί να γράφει ένας αρχιερεύς η Σύνοδος και να λέει ο Αθηνών Σεραφείμ. Συνήθως γράφουνε με ένα έγγραφο «Σεβασμιότατε Άγιοι Αδελφέ». Τι είναι η Σύνοδος εκεί που όποιος υπογράφει, που στέλνει σαν να είναι ο χειρότερος κλητήρας, ο χειρότερος σκουπιδιάρης, αλλά και ο σκουπιδιάρης, έτσι θα του μιλήσουμε. Τι είναι ο Δεσπότης? Τι είναι ο Δεσπότης ο Μητροπολίτης, ο Σεβάσμιος Γέροντας? Έτσι η Σύνοδο με ένα τηλεγράφημα και το στέλνει διαμέσου τηλεγραφήματος να μάθει την υπόθεση όλη και το τηλεγραφείο, να μάθουν οι τηλεφωνητέ της Αμφίσης, να μάθουν οι τηλεφωνητέ των Αθηνών, να μάθουν όλοι. Δεν είχαν κομπιούτερ, δεν μπορούσαν διαμέσου φαξ να περάσουν τηλεγραφικοί αποκεφαλισμοί. Προσωπικά με συγχωρείτε, εγώ τουλάχιστον δεν θα τους δεχτώ. Ομίλησα με τον Μητροπολίτη μου, του είπα και τα πράγματα, ο άνθρωπος με συμβούλευσε, όπως και αλλού μαλώνει, αλλού συμβουλεύει, ο Μητροπολίτης μου είναι εξαίρετος, όπου πρέπει να μαλώσει μαλώνει, όπου πρέπει να δείξει αγάπη δείχνει αγάπη απέναντί μας και είναι ένας αξιοθαύμαστος Μητροπολίτης. Και τον αγαπούμε και τον σεβόμεθα. Λοιπόν, θεωρώ το τηλεγράφημα διασυρμό του προσώπου καταρχάς του Μητροπολίτου Αττικής και του Μητροπολίτου Φωκίδος κ. Αθηναγόρα. Και οι δύο Μητροπολίτες με αυτό που τους στείλουν είναι απαράδεκτο. Υπήρχαν άλλα έγγραφα, αλληλογραφία επίσημη να κάνουν τη δουλειά τους. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν είναι συνηθισμένη η Ελλαδική Εκκλησία. Αλλά εδώ κοιτάτε, και εμένα υπογράφει ο Αθηνών Σεραφείμ. Εγώ από τον Αρχιεπίσκοπο, εν πάση περιπτώσει, έχω κάποια παράπονα. Σέβομαι όμως, διότι είναι στο βαθύ του γύρας, ο άνθρωπος είναι ένας άρρηστος. Δεν μπορούν να τον διασύρουν. Αλλά και έως πότε, φτάνει. Εύχομαι αυτός να του δίνει χρόνια πολλά. Αλλά έρχονται επόμενοι. Και οι επόμενοι που έρχονται θα δώσουν πόδι σε πολλούς από εκεί μέσα που ευρίσκονται στην Ιερά Σύνοδο αυτή τη στιγμή. Θα πάρουν πόδι ούκο λίγο από τον ερχόμενο που έρχεται. Λοιπόν, δεν ξέρω, με ακούτε? Πέρα για πέρα. Ναι, λοιπόν, νομίζω μάλιστα ότι εξαιτίας των τηλεγραφημάτων προβλέπω και το λέω γιατί είδα τα τηλεφωνήματα που δέχτηκα από επισκόπους, από κληρικούς, από μοναχούς και δεν είναι αυτά λόγια στον αέρα. Άλλοι γράφουν αυτά που σας στείλουν, ξέρετε είχα πάει και στη Ρόδο και είχε πολύ αεράκι τώρα τελευταίο, να δείτε αεράκι, να δείτε και αυτά τα φυλάδια που σας στείλαν σε εσάς με το αεράκι που είχε μου τα στείλαν και σε μένα. Ξέρετε, έχει τόσο πολύ αεράκι που αυτό το αεράκι με παιδάκι μου στέλνει όλο λιβέλους, πετάνε χαρτιά στον αέρα, βγαίνουν συνέχεια. Λοιπόν, προβλέπω λοιπόν ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και δεν του συμφέρει ούτε στους μεν ούτε στις δε, διότι οι αντιδράσεις θα είναι πάρα πολλές. Και ο Άγιος Νικοπόλεος και Τρεβέζης, όπως είπε ο πατήρ Μεταλλινός, είπε ότι προτιμεί να μην ανακαλέσει το βιβλίο του και να γίνει σχίσμα. Απαντούμε στον Άγιο Πρεβέζης. Εάν θέλει να κάνει σχίσμα, ας πάρει την κλίκα του και την παρέα του και ας φτιάξει δικιά του εκκλησία. Εμείς θα μείνουμε στην ορθόδοξη επίσημη εκκλησία μας. Αυτός και η παρέα του, αν θέλει να κάνει σχίσμα και να μην ανακαλεί το βλάσφημο, το πλανεμένο και το αιρετικό βιβλίο και ανέντιμο κατά τον Γεώργιο Μεταλλινό. Ανέντιμο, ας κάνει όπως είπε σχίσμα. Και σύμφωνα με καθηγητάς του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ανέντιμο. Δυστυχώς η έπαρση και ο εγωισμός πολλές φορές δεν έχει όρια. Και να μην ξεχνούμε ότι ο Άριος ως αιρεσιάρχης τα αυτά έλεγε και εκείνος. Και ήταν Άγιος.
στη συμπεριφορά. Εγώ αυτά έχω να δηλώσω. Γέροντα, ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί περιμένω πάρα πολλά τηλέφωνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας νύχτα. Ναι. Ακούσατε λοιπόν μία άποψη, μία θέση. Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστούμε. Ήθελα να ρωτήσω, είμαστε μια παρέα φίλες, το συγγραφικό σας έργο που διαφημίζετε είναι σε τόμους, είναι εγκυκλοπαίδεια? Ποιο συγγραφικό έργο? Πρέπει να είναι πολύ σημαντικό. Ποιο συγγραφικό έργο λέτε? Γράφεται εκεί για τους βασιλείς της Ελλάδας και όλα αυτά. Αυτό είναι πέρα από τις εκπομπές αυτές. Ναι. Στα βιβλιοπωλεία. Γεια σας. Λοιπόν, είδατε λοιπόν τηλεγράφημα στην Ελλάδα. Το βλέπετε, τηλεγράφημα. Όλες οι Μητροπόλεις έχουν φαξ. Όλες οι Μητροπόλεις. Προτίμησαν όμως αυτή τον. Ορίστε. Καλησπέρα σας, κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Ατήλ Μάξιμος. Γεια σου, Γέροντα. Κάνετε. Καλά. Θερμά συγχαρητήρια για τις εκπομπές σας και για τη σημερινή. Λίγο πιο δυνατά. Λέω θερμά συγχαρητήρια για όλες τις εκπομπές σας, καθώς και για τη σημερινή, που όπως πάντα βέβαια τοποθετήσετε τα πράγματα πάρα πολύ καλά στη θέση τους. Και μάλιστα ήταν έτσι πολύ ευχάριστη αυτή η σύλληψη και θαυμάσια σύλληψη με τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα. Δεν ξέρω αν έφυγε, είναι εκεί ή έφυγε ο πατέρα Εμμανουήλ Καλύβας. Πάντα είναι εδώ. Ναι. Ο Εμμανουήλ Καλύβας, ο Μουλατσιώτης, ναι. Εσύ, ο πρωτοπρεσβύτερος, ο κύριος Γιώργος Μεταλληνός, πάντα και όλοι οι άλλοι, ο πατήρ Δημήτρης Κλούτσος και άλλοι και άλλοι και άλλοι και άλλοι, είστε πάντα εδώ. Όπως λέγαμε το Πασόκ είναι εδώ, εμείς λέμε ότι εσείς είστε εδώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως λέγανε, δεν το έλεγα εγώ, ας πούμε. Και βέβαια δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι πάρα πολύ μαζί μας, πάρα πολύ κληρικοί. Θα τους δούνε στις 5 Φεβρουαρίου στα δικαστήρια. Βεβαίως, βεβαίως. Όταν θα συζητούν τα ασφαλιστικά μέτρα τα οποία μας έκανε ο κύριος Δανίλα, ο αρχιματής Δανίλα Αεράκης και ο κύριος Ευσταθίου. Εκεί θα έρθουν και θα συζητήσουμε τα ασφαλιστικά τους μέτρα. Το 5ο κτίριο, αν δεν απατούμε. Εκεί. Θα βγουν ανακοινώσεις. Από την 1η Φεβρουαρίου θα βγουν ανακοινώσεις. Να ακούσει ο πιστός λαός και ο κάθε ενδιαφερόμενος νομικός, για το θέμα παίρνει νομικές διαστάσεις και στις ενώσεις συντακτών αλλά και αλλού και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στάλει το θέμα και στη Διεθνή Ένωση Δημοσιογράφων της οποίας είμαι μέλος. Αρχίζει και παίρνει άλλες διαστάσεις το θέμα. Μεγάλες. Δεν είναι απλό το θέμα να φημώνεται ο τύπος επειδή θα αναγγέλει κάτι το οποίο δεν είναι αρεστόν σε κάποιους. Άρα. Λοιπόν, πέστε μου. Ήθελα να πω, κύριε Μιχαλόπουλε, ότι είναι τρομερό και φοβερό όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν τώρα τελευταία. Με όλες αυτές τις επιθέσεις εναντίον πολλών κληρικών, με όλες αυτές τις καταστάσεις και τις εξελίξεις, και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Από κληρικούς. Από κληρικούς. Βέβαια, επειδή ακούγονται κάποιες κρίσεις και κατακρίσεις για την αγάπη σας και το πρόσωπό σας, ότι βάλετε εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον κληρικών, εγώ πιστεύω και σήμερα το είδαμε και σας χαίρω όπως πάντα και γι' αυτό, ότι από τη μία επενείται, μάλλον από τη μία κατηγορείται και ψέγεται τους κακούς και όλους αυτούς τους ανήθικους και απ' την άλλη επενείται. Εγώ είπα. Επενείται τους καλούς. Εγώ είπα, πατέρα Μάξιμε, το εξής. Γιατί ζούμε, δεν λέμε τόσα χρόνια και δεν έχει πει κανείς, δεν τόλμησε να πει κανείς να πει μια κουβέντα για τον Δημητριάδος, για τον Αλεξάνδρου Πόλεως, για τον Μεσσηνίας, για τον Σπάρτης, για τον Θήρας, για τον Αργολίδος. Ναι. Για δεν λέμε, ας πούμε. Ακριβώς. Και για άλλους πολλούς. Για πάρα πολλούς τώρα, για να μην τους αναφέρω και μπλέκομαι, ας πούμε. Γιατί δεν λέμε μια κουβέντα. Και είναι αυτοί οι ολίγοι οι οποίοι πάντα δημιουργούν προβλήματα και τους οποίους δεν αρέσει η κριτική. Όταν εγώ κάποτε δεν είμαστε σε αυτό το κτίριο, δεν είμαστε εδώ στο Νέο Κόσμο, είμαστε στη Λυκαβητού. Βγήκαν άνθρωποι σε μια εκπομπή που είχα καλέσει από το παλαιό ημερολόγιο, θυμάμαι. Ναι. Τον Κυπριανό, τον Αρχιμαντρίτη Κυπριανό, όχι τον Επίσκοπο, τον Αρχιεπίσκοπο, υπάρχει ένας πεφωτισμένος κληρικός, αν τον ξέρετε, στο μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, ο Κυπριανός, ένας Αρχιμαντρίτης. Με ακούτε? Σας ακούω, κύριε Μιχαλόπουλε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον ξέρετε, υπάρχει ένας πεφωτισμένος και ωραίος συγγραφέας, αλλά και ωραίος άνθρωπος. Την ώρα που τον βλέπεις, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι 25 κιλά. Και είναι μεγάλος άνθρωπος, 25 κιλά. Είναι Άγιος ήδη. Δηλωμένος. Είναι Άγιος ο άνθρωπος. Άσκησε μία κριτική απάνω σε κάποια θέματα της Ορθόδοξης πορείας εις τον Μητροπολίτη, σεβαστό Μητροπολίτη και εκλεκτό μου φίλο και εν τιμή μου ότι είναι φίλος μου και με τιμάμαι τη φιλία του,
τον Μητροπολίτη Δημητριάδο, τον κύριο Χριστόδουλο. Μάλιστα. Την άλλη μέρα σας πληροφορώ το πρωί, ο κύριος Χριστόδουλος ήρθε από το Βόλο και το βράδυ κάναμε εκπομπή. Το θυμάμαι, ναι. Και είπε τα δικά του και είπε την άποψή του, εδέχτηκε την κριτική. Άλλη φορά μίλησα με τον, τον Αλεξανδρουπόλεως. Του είπα κάποια προβλήματα και αμέσως με πήρε τηλέφωνο και έκανα άθρο, αν το είδατε, και σχόλιο. Άλλη φορά μιλούσα με άλλους και με άλλους και με άλλους, να μην αναφέρω ονόματα. Έτσι είναι. Λοιπόν, γιατί αυτοί δέχονται την κριτική, αντικρούν κατά τη γνώμη τους αυτό που νομίζουν σωστό η μεν μία πλευρά ή η άλλη, με τρόπο κόσμο, με τρόπο ευπρεπή, με τρόπο χριστιανικό, γεμάτο αγάπη. Λιγώς. Γιατί, ας πούμε. Ένας και γιατί οι άλλοι, ας πούμε, αντιδρούν είτε με τηλεγραφήματα, είτε με φάξ, είτε με φωνές, είτε με αφορισμούς, είτε με το ένα, με το άλλο. Εδώ που στείλανε ένα λίβελο εναντίον μου. Λίβελος είναι εναντίον μου. Είναι συνηθισμένοι από λιβέλους. Είναι συνηθισμένοι από λιβέλους. Και μετράω μία, θα τους πάρει και δύο, το αέρας, κύριε Μιχαλό. Τρεις, τέσσερες, πέντε, έξι, επτά και γράφει απάνω μάλιστα ένα τηλέφωνο, φάξ είναι 64-61-351, 64-61-351, Στεφανάκος Τζόρτζου. Λοιπόν, ποιος είναι αυτός ο Στεφανάκος Τζόρτζου, εγώ παρακάλεσα να μας βάλει, γιατί μπορεί να πάει σε ένα μαγαζί να το στείλει, μπορεί να μπει και σε ένα γνωστό του σπίτι που έχει φάξ, να το βάλει κάποιος το φάξ, να μπορεί να στείλει ένα φάξ και να κολλάσουμε κάποιον άλλον άνθρωπο. Παρακάλεσα αυτή την επιτροπή των αγωνιζομένων χριστιανών, κοιτάξτε τι ωραίο τίτλος, Επιτροπή Αγωνιζομένων Χριστιανών για την προάσπιση της Ορθοδοξίας από τους εχθρούς της. Λοιπόν, το έστειλαν αυτό στον μεγάλο εχθρό της Ορθοδοξίας, τον Γρηγόρη τον Μιχαλόπλο, έστειλαν αυτό το μεγάλο χαρτί, τις πέντε σελίδες, και του λένε και του λένε και με βρίζουν και τους είπα, θα τα διαβάσω όλα, 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 αρκεί να μου στείλουν τα ονόματά τους. Μάλιστα. Να μάθουμε ποιοι είναι. Περιμένετε εσείς, πολύ, κύριε εσείς ως κληρικός γνωρίζετε, και ένας κληρικός ο οποίος κινείστε, αγωνίζεστε και μάλιστα μου κάνει και μου στείλει και ευχές για τη μετανιά μου. Κύριε Λέισον, εγώ μετανιώνω. Να έρθουν να μου βάλουν πετραχύλι. Έτσι το λέτε στη γλώσσα σας. Ναι, ναι, πετραχύλι. Να μου βάλουν ένα πετραχύλι, να με διαβάσουνε. Και να μου πούνε, σε συγχωρούμε, εξομολογήσου, τι τα έκανες αυτά, δεν τρέπεσαι. Ότι ο Καλύβας λέει αυτά, ο άλλος λέει αυτά. Λοιπόν, εσείς ξέρετε καμία επιτροπή αγωνιζομένων χριστιανών για την προάσπιση της Ορθοδοξίας από τους εχθρούς της? Είναι καινούριο φρούτο αυτό, κύριε Μιχαλό. Καινούριο φρούτο είναι. Φρούτο. Ωραία, εντάξει. Εάν λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι εποχιακό βέβαια, αλλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Κάποιος κρύβεται από πίσω. Αυτός που κρύβεται από πίσω, ας μας πει. Το φέρει κανένα αεράκι από τη Ρόδο. Δεν ξέρω, μπορεί να το φέρει κανένας αέρας, μπορεί να το φέρει κανένας άνεμος. Μπορεί να το έφερε ο οποιοδήποτε, να σας πω. Πολύ Ρόδος πέφτει απόψε. Και έχει πράγματι έχει άγριους αέριδες εκεί πέρα. Λοιπόν, σας ακούω. Μάλιστα. Θέλω να επιθυμίσω στους αγαπητούς τηλεθεατές σας ότι είχατε μια εκπομπή και έχετε ακόμα το άλλο πρόσωπο της Εκκλησίας. Στο οποίο πάρα πολλές φορές δείχνετε πάρα πολλά. Πάρα πολλούς αρχιερείς, το έργο των αρχιερέων, τι κάνουν, τι προβάλλουν, ζητούνται κλπ. Είχα πάει στη Σπάρτη, είχα πάει στην Μεσσηνία, παρουσίασα στο Βόλο, παρουσίασα πολλούς Μητροπολίτες τότε. Δείχνει ακριβώς την αγάπη σας και την ευσέβεια που έχετε προς την Ορθοδοξία και προς την Εκκλησία μας. Άρα λοιπόν να σταματήσουν όλοι αυτοί οι κύριοι να κατηγορούν και να προσπαθούν να υποβιβάσουν, ας πούμε, το έργο σας και την προσπάθειά σας για καθαρισμό και για κάθαρση, διότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να... Γέροντα, ναι. Άκουσε με. Όποιος είναι καθαρός δεν φοβάται κάθαρση. Κατάλαβες? Βεβαίως, βεβαίως. Όποιος είναι καθαρός, από πού είσαι, από την Κάλυμνο? Από την Κάλυμνο και μπράβο. Από την Μια. Λοιπόν, μπράβο. Όποιος πάει, έχει προέκταση αυτό που σε ρώτησα. Λοιπόν, όποιος είναι καθαρός δεν φοβάται κάθαρση. Έτσι είναι. Εντάξει. Έτσι είναι. Και δεν εννοώ καθαρός στα μεταξωτά ράσα τα οποία φτιάχνουν πολλές ιερές μονές. Αλλά μέσα και έξω. Στο τζάμπα για τους δεσποτάδες, είτε για δώρα είτε για τους ίδιους. Καθαρός είναι βρώμικο το ράσο γιατί δουλεύει στα χωράφια ο παπάς. Αλλά να έχει καθαρή ψυχή. Γιατί αυτός ο παπάς που αυτοί θέλουν σήμερα να κλείσουν τα στόματα. Απλοί οι παπάδες είναι και οι αρχιμαντρίτες. Έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Ωραία. Αυτοί οι απλοί παπάδες
Καλόγερε, Μάξιμε, θέργεψαν την αποσταμένη ελπίδα. Απέναντίας όμως η ιστορία του 21 και αργότερα αλλά και πριν έχει δώσει πάρα πολλούς Μητροπολίτες, συνεργαστέντες, ακόμη και Οικουμενικούς Πατριάρχες, ναι, συνεργαστέντες με τους Τούρκους. Εντάξει, ναι, συνεργαστέντες με τους Τούρκους. Βεβαίως. Εντάξει, παπάδες δεν έδωσε πουθενά όμως. Παπάδες έδωσε μόνο κρεμασμένους. Παπάδες έδωσε μόνο αγωνιζομένους. Παπάδες πηγαίνανε μπροστά στις ατμομηχανές όταν οι Γερμανοί βάζανε την κλούβα μπροστά για να μην βάζουν νάρκες για να τεινάσουν τα τρένα ή τότε ας πούμε αντιστασιακοί. Λοιπόν, δεσποτάδες, ας μην μιλήσουμε. Δεσποτάδες είχαν άλλες ιστορίες, δεσποτάδες. Δεσποτάδες δεχόντουσαν στις Μητροπόλεις τους Γερμανούς, ώρα Μητρόπολη Μαντινίας και Κοινωρίας, όπου η αδερφή Μητροπολίτου Ηγουμένη της Απάνω Κρέπας εσκότωσε μέσα στη Μητρόπολη τον Γερμανό ερωμένο της. Χαίρετε λοιπόν. Αφήστε τους και να κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι. Κριτική, κριτική, κριτική γίνεται και δεν τη φοβάται κανείς. Έτσι είναι. Όπως είναι η περίπτωσή σου. Γιατί εσύ, νομίζω και ο κύριος Χατζηφώτης δημοσίευσε ότι δεν είσαι... Βεβαίως, ο κύριος Χατζηφώτης είναι... Η δημοσίευσε ότι δεν είσαι καλόγερος, βεβαίως, Αγίου Όρους. Βεβαίως, του έστειλες εξώδικα. Βεβαίως, το έστειλες εξώδικα. Δημοσίευσε. Όχι. Γιατί. Γιατί φοβάται. Φοβάται, τι φοβάται. Είναι ανέτοιμος. Λοιπόν, ένας ο οποίος είναι τι... Να έρθει να τα ακούσει ο κύριος Χατζηφώτης, ο οποίος παριστάνει και τον δημοσιογράφο. Και... Κάνει και τον δημοσιογράφο ο κύριος Χατζηφώτης. Και είναι και δημοσιογράφος. Έτσι είναι η δημοσιογραφία. Λέμε λοιπόν έναν κληρικό, νέο κληρικό, ο οποίος σέβεται και την παράδοση και τα γένια του και τα μαλλιά του και το καπέλο του και το ράσα του και τα παπούτσα του κληρικού. Και το λέμε ότι δεν είσαι κληρικός, δεν ξέρεις από το που πέφτει το Άγιο Όρος. Σε ποιο πόδι πέφτεις Χαλκιδικής, δεν έχεις πάει σε κανένα μοναστήρι, δεν είσαι σε καμία σκήτη και του φέρνει εδώ ο καλόγερος το ΣΔΟ, του φέρνει τα χαρτιά από τις ιερές επιστασίες, του φέρνει τα χαρτιά από τις ιερές μονές, γιατί δεν δημοσίευσε, αφήστε το λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μου είχε υποσχεθεί. Για πέστε μου, τι σας είχε υποσχεθεί. Ότι θα το δημοσίευσει. Ωραία. Τηλεφωνικά μου είχε υποσχεθεί ότι θα δημοσίευσει. Ωραία, να τα δημοσίευσει. Αν ο κύριος Χατζηφώτης νιώθει ότι είναι δημοσιογράφος, εμείς στη δημοσιογραφία μάθαμε να δημοσιεύουμε και να λέμε τις απαντήσεις. Και αυτό επιμένω ακόμα. Ακόμα δεν φάνηκε η Επιτροπή. Ρε παιδιά, τι έγινε, ρε παιδιά, ακόμα η Επιτροπή. Τι έγινε, μπλεχτήκατε, πού μπλεχτήκατε, μήπως στα φουστάνια σας, μπλεχτήκατε στα φουστάνια σας προς το φαξ και πέσατε κάτω, άντε απαντήστε. Τις ταυτότητες, στείλτε τις ταυτότητες παιδιά για να σας πούμε ότι είστε ωραίοι άντρες, λεβέντες και να το διαβάσουμε ολόκληρο και να το δημοσιεύσουμε αύριο το πρωί. Μπρος, τολμήστε. Αλλά πού, ανώνυμα. Άμα ανώνυμα, λέω και εγώ για το Σιμίτη, λέω και εγώ για τον Αρχιεπίσκοπο, λέω και εγώ για τους Δεσποτάδες, λέω για τους πάντες. Πέστε μου το εξής, τι σκοπό έχει η Ιερά Σύνοδος με όλα αυτά τα τερτύπια της. Σκοπό, κύριε Μιχαλόπουλε, όπως έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές σας. Και ρωτάω εσέναν καλόγερο, γιατί είσαι ο πλέον ξυλοφορτωμένος καλόγερος που υφίσατε σήμερα στην Ελλάδα. Καταρχήν αυτό. Μεταπολεμικός. Έχεις φάει πολύ ξύλο πάντως, Είσαι φορτωμένος. Κιλά ξύλο. Το δύναμη. Κιλά ή ο Κά θέλεις. Ο Κά ή οι λίμπρες. Πώς το θέλεις. Ο Κά, για να είμαστε και λίγο... Ωραία, ο Κά. Ο Κά. Έχεις φάει πολλές οκάδες ξύλο. Λοιπόν, λέγε τώρα. Από πληροφορίες που έχουμε, κύριε Μιχαλόπουλε, αυτό το κείμενο καταρχήν δεν είναι της Ιεράς Συνόδου. Πρέπει να είναι, όπως είπατε και εσείς, του αρχιγραμματέα του κύριου Καρπαθάκη, του Διαβλίας. Πρώτο. Διαβλίας. Δεύτερο, σκοπός, αν υποθέσουμε ότι είναι της Ιεράς Συνόδου, είναι ακριβώς αυτό, όπως δείξατε με πολύ επιτυχημένο τρόπο, να φημώσουν τον πατέρα Μανουήλ Καλύβα με το τσιρότεκι. Είναι να θυμώσουν όλους εκείνους οι οποίοι αγωνίζονται και ασκούν και εξασκούν κριτική και έλεγχο σε όλες αυτές τις παρανομίες, σε όλα αυτά τα περίεργα πράγματα, σε όλες αυτές τις περίεργες δηλώσεις και τις αιρετικές δηλώσεις που λέω. Εντάξει, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω μου τηλεφωνούν από μέσα ότι είναι εκατοντάδες τα τηλέφωνα. Κάνω μια δήλωση και τελειώνω, ναι, κύριε Μιχαλόπουλε. Τέλειωσε, σε παρακαλώ, Γέροντα. Εσύ σε μισό λεπτό έχω τελειώσει. Δηλώνουμε με τη βοήθεια του Θεού ότι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων, ότι δεν θα υποστήλουμε τη σημαία μας, δεν θα υπακούσουμε σε καμία από όλες αυτές τις περίεργες και αντιδημοκρατικές και ανελεύθερες διαταγές και θα δώσουμε μαζί το παρόν όποτε χρειαστεί και στις 5 Φεβρουαρίου. Ευχαριστώ πολύ. Τα ακούσατε, έτσι. Τα ακούσατε.
Δεν απαντούν αυτοί ακόμα. Ναι, ορίστε. Γεια σας κύριε Μιχαλόπουλο. Γεια σας. Ναι, θα ήθελα να σας πω για κάποιο θέμα, νομίζω κάπως έξω από το... Όχι έξω, όχι έξω. Για ένα λεπτάκι μόνο. Το θέμα, όχι, όχι, όχι. Θέματα είναι αυτή τη εκπομπή, φίλε τηλεθεατή, σ' αγαπάω, σε εκτιμάω, σε τιμάω, αλλά όχι έξω από αυτήν την εκπομπή. Μέσα στην εκπομπή. Εδώ γίνεται μια αγώνα. Εδώ γίνεται ένα αγώνα. Παρουσιάζουμε το θέμα φημώσεως των κληρικών που εμφανίζονται όχι μόνο στην τηλετόρα, γενικώς στην τηλετόρα. Εκεί είναι το θέμα τώρα. Τώρα για όλα τα άλλα, ας μην αφήσουμε την υπόθεση να πάμε για πουρνάρια. Ορίστε. Κύριε Μιχαλόπουλε, χαίρετε, χαίρομαι που σας ακούω. Γεια σας. Επανειλημμένος ότι σας ακούω κάτω από την ύπαρξη του κλήρου που διαμαρτυρείστε και έχετε και δίκιο που διαμαρτύρεστε. Βέβαια, ο χριστιανισμός, βέβαια, κύριε Μιχαλόπουλε, είναι θαμμένος 19 αιώνες. Οι σημερινοί επισκόποι δυστυχώς δεν αντιπροσωπεύουν τον νόμο του Ευαγγελίου, τον νόμο της Δημοκρατίας. Όχι όλοι, όχι όλοι. Όχι όλοι. Όχι εξαιρέσεις. Είναι ολίγοι. Ολίγοι εκείνοι οι οποίοι δυστυχώς δεν έχουν τον απαιτούμενο που έπρεπε να έχουν φόβο Θεού. Για να είμαστε ειλικρινείς, να μην πάρουμε δηλαδή μικρή μεγάλη, όπως λέει ο λαός, τάβλη στο καφενείο. Ένα λεπτό, μικρή μεγάλη τάβλη στο καφενείο. Έτσι δεν είναι. Θα λέμε αυτά που πρέπει να λέμε. Όχι όλοι στο ίδιο βαρέλι. Είναι μερικοί οι οποίοι κάνουν αυτό που κάνουν. Δεν έχουν τον απαιτούμενο φόβο Θεού. Αρχή το Ευαγγέλιο, κύριε Μιχαλόπουλε, δεν πολιτεύεται με κανένα πολίτη. Πέστε μου κάτι συγκεκριμένα. Πέστε μου, ακούστε. Ακούστε με δύο λεπτά, γιατί πρέπει. Μην πάμε μακριά. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα τη φημώσεω των κληρικών που θέλουν να γράφουν, να εμφανίζονται. Γιατί σήμερα τους λένε να μην εμφανίζεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν είναι μόνο η τηλεόραση μέσω μαζικής ενημερώσεως, φίλοι και φίλες, είναι και οι εφημερίδες, είναι και τα περιοδικά, είναι και τα ραδιόφωνα. Σε λίγο και θα καταλήξουμε. Επ' αυτού πέστε μου. Κοιτάξτε, να δείτε, το θέμα ότι εμείς πρέπει ο λαός να ενημερωθεί πολύ καλά κάτω από την ύπαρξη του νόμου του Ευαγγελίου. Δεν γνωρίζει ο λαός, είναι αμαθής ο λαός κάτω από την ιστορία. Ωραία, εντάξει. Μαθείς, και πρέπει καταρχήν να μάθει ο κόσμος τι θα πει Ευαγγέλιο. Διότι οι παπάδες και οι δεσποτάδες είναι διάκονοι του νόμου του Ευαγγελίου κάτω από τον Χριστό, τον εσταυρωμένο Χριστό και το 15 εκατομμύρια μάρτυρες. Και όλα αυτά ακούστε με. 15 εκατομμύρια μάρτυρες σκίσανε το αίμα τους και είχαν και αξιώματα και αξιόλογα αξιώματα. Αφήσανε τα πολυτέμματα, το ρωμαϊκό δίκαιο και το εβραϊκό στοιχείο τότε που κυβερνάει και κυβερνάει μέχρι σήμερα και ακολουθήσανε τον νόμο του Ευαγγελίου. Εκεί να στηριχθούν οι επισκόποι. Εμείς δεν θέλουμε επισκόπους να είναι με αυτά τα μυαλά. Να έχουν πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Ναι. Ακούσατε λοιπόν. Ναι. Να καλώ. Ορίστε. Εγώ μπορώ να μιλήσω με τον κύριο Μιχαλόπουλο. Ναι. Ο ίδιος. Κύριε Μιχαλόπουλε, σε χαίρομαι και σε αγαπώ πολύ, φιλάκο. Μ' ακούς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σας είπα ότι είναι εκατοντάδες τα τηλέφωνα. Ναι. Εμπρός. Ορίστε. Με συγχωρείτε. Θέλω να εκφράσω την ταπεινή μου γνώμη. Ναι. Είπατε προηγουμένως ότι είναι ολίγοι οι αρχιερείς οι οποίοι δεν στέκονται στη θέση που πρέπει. Μα ερωτώ, 55 δεν ήσαν αυτοί οι οποίοι εξέλεξαν επίσκοπο, τον επίσκοπο ο οποίος εισάγει την πορνή? Δεν θέλω, απόψε το θέμα είναι άλλο, φίλοι και φίλες. Τον έκοψα τον τηλεθεατή, τον αγαπητό τηλεθεατή, στον αέρα. Δεν θέλω να πάω σε άλλες καταστάσεις. Εμένα το θέμα με ενδιαφέρει, άλλο είναι το θέμα. Το ποιο ψήφισαν, ξέρω ποιο Μητροπολίτη εννοεί. Εγώ θέλω να μιλήσω απόψε για τη φήμωση των Μητροπολιτάδων αυτών των που έκανε η Ιερά Σύνοδος στους... Ναι, παρακαλώ. Ναι, κύριε Μιχαλόπουλε, καλησπέρα. Ναι, γεια σας. Καταρχήν συγχαρητήρια για την παρουσία την οποία έχετε σήμερα, διότι... Πέστε μου απάνω στο θέμα μόνο, έτσι, μην ξεφεύγουμε. Έχουμε κάνει δεκάδες εκπομπές, ναι, για ποικίλια θεμάτων και θα κάνουμε. Θα μου επιτρέπετε να έχω ένα δισταγμό για τον πατέρα Γαλίβα.
Δηλαδή, να πω τη θέση μου. Να πείτε. Αυτή τη στιγμή που γίνεται η προδοσία, θα έπρεπε να βγάλει τα τσιρότα και να τα λέει. Τα τσιρότα τα έβαλαμε εμείς. Αφήστε που γίνεται η προδοσία. Πού γίνεται η προδοσία, ποια είναι η προδοσία. Η νοσία. Εσείς ποιος είστε κατά πρώτον. Πατήρ Δημήτριος είμαι. Ποιος πατήρ Δημήτριος. Δώστε μου το τηλεφωνό σας, σας πάρω εγώ. 95-31-142. Ένα λεπτό. 95. Ο πατήρ Καλύβας είναι. 95. Πέστε μου το τηλέφωνο. 95-31-142. 142. Είστε ιερεύς. Ιερεύς, ναι. Πού είστε ιερεύς. Είμαι εδώ στην περιοχή των Καμινίων. Ωραία, θα σας πάρω τηλέφωνο. Ναι, φίλοι και φίλες. Το τσιρότο είναι δικό μας, δεν είναι του Καλύβα, δεν το βάλε ο Καλύβας. Εμείς, για να δείξουμε την έμφαση, εγώ ως δημοσιογράφος, έφτιαξα την κλεισμένη φωνή, την κλεισμένη ψυχή, τη φυλακισμένη καρδιά ενός κληρικού. Όπως φτιάχνε στην Κύπρο τα σειρματοπλέγματα, όπως φτιάχνε το τείχος συνήθως στο Βερολίνο και όλα εκείνα τα οποία σημαίνουν ανελευθερία. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Θέλω να σας πω το εξής. Δυστυχώς ο κλήρος έχει προπολού πολιτικοποιηθεί και έχουν γίνει φατριές μεταξύ των κληρικών, ναι. Και αυτή την ώρα βρισκόμαστε στην πολύ δυσάρεστη θέση να ακούμε να υβρίζονται μεταξύ τους αμάρτημα, το οποίο εμάς τους απλούς ανθρώπους, όταν πάμε να εξομολογηθούμε, μας λένε απαγορεύεται η συκοφαντία. Και τούτη την ώρα την κάνουν κατά κόρο οι κληρικοί άπαντες. Πρώτον, δεν τελείωσα, με συγχωρείτε. Όχι, ένα λεπτό. Γιατί δεν θέλετε να μείνουμε σε αυτό το θέμα. Ναι. Εγώ κάνω τόσες εκπομπές για τα θέματα της Εκκλησίας. Απόψε εδώ κάνουμε έναν αγώνα να δείξουμε πόσο έχει ενοχλήσει αυτή η φήμωση και αυτή η ανελευθερία που γεννήθηκε και που γεννήθηκαν καλύτερα φήμωση και ανελευθερία μετά τα έγγραφα της Ιεράς Συνόδου. Μην πάμε μακρύτερα. Επιτρέψατε μου, κύριε Βασίλη. Σας επιβεβαίως επιτρέπω. Λοιπόν, μιλάμε για τις Οικουμενικές Συνόδους και λέμε ότι χαρακτήρισαν την πορεία του δρόμου του Χριστού και μέχρι το 1922 ήταν το ημερολόγιο του Γρηγοριανού. Γιατί αυτή την ώρα δεν συγκεντρώνονται οι σωστοί κληρικοί να γίνει σχίσμα, κύριε Μιχαλόπουλε, και να τραβήξουν το δρόμο του Χριστού για να ξέρουμε κι εμείς οι χριστιανοί πού πρέπει να πάμε. Ο δρόμος του Χριστού, πώς τον εννοείτε, ποιο είναι με το σχήμα. Ποιο είναι το σωστό ημερολόγιο, διότι όταν υπάρχει. Ποιο είναι το, είπατε. Ποιο είναι το σωστό ημερολόγιο. Το σωστό ημερολόγιο μπορεί να το βρει ο καθένας. Μα δεν είμαστε μόνοι μας, κύριε Μιχαλόπουλο, να το βρει ο καθένας, γιατί ακούμε τον έναν ιερέα, μα κατηγορεί το άλλο ημερολόγιο. Ακούμε τον παλιομερολογήτη, κατηγορεί το νέο. Ακούμε το νέο, κατηγορεί το παλιό. Να σας πω κάτι, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Πιστεύετε ότι όταν με το καλό ο Κύριος μας καλέσει όποια ώρα θέλει. Θα μας ρωτήσει πότε λατρεύαμε, εορτάζαμε τον Άγιο Δημήτριο ή πώς τον πιστεύαμε και τον λατρεύαμε τον Άγιο Δημήτριο. Εγώ σε και εσάς πιστεύω. Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσει το θέμα αυτό. Εγώ ξέρετε πώς πιστεύω, το έχω πει πολλές φορές στην εκπομπή και έχω παραξηγηθεί ως δίκαινο Ρώσου χωριάτη. Εγώ είμαι Ρώσος χωριάτης, δεν έχω ερωτηματικά πλέον, ούτε τα μεταφυσικά μετά από αυτή την περιπέτεια που πέρασα. Και πέρασα και το τούνελ του θανάτου και είδα ότι είδα και ξαναγύρισα στον Άσιο. Εγώ σας έχω γράψει και γράμμα, κύριε Μιχαλόπουλε. Λοιπόν, αλλά σας λέω το εξής, θα μας ρωτήσουνε πότε πιστεύαμε, πότε κάναμε Χριστούγεννα ή πότε, το πώς θα κάναμε τα Χριστούγεννα. Για να δώσουμε πλέον μία οριστική απάντηση και στις δύο πλευρές. Μία τελευταία παρακλήση. Ό,τι θέλετε. Η κυρία Δουράκη στην κασέτα της αναφέρεται στους αποστάτες και στους προωθητητάς του 666, αναφέρει και το μοναστήρι της Φυλής. Ευχαριστώ, καλή σας νύχτα. Μάλιστα. Η κυρία Δουράκη, εγώ την είδα την κασέτα βέβαια. Έχω πολλές διαφωνίες απάνω στην κασέτα για κάποια πράγματα, τις τα είπα. Για το μοναστήρι εκεί, η κυρία Δουράκη δεν έχει πολλούς λόγους να μιλήσει για το μοναστήρι του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης. Κάποτε το λάτρευε, κάποτε το πίστευε. Οι κληρικοί εκεί πιστεύουν και πολλοί άλλοι κληρικοί πιστεύουν ότι η κυρία Δουράκη θα έπρεπε να κινείται σε μία γραμμή, σε μία συνδρομική γραμμή απάνω, διότι δεν είναι ούτε κληρικός, ούτε θεολόγος. Να κάνει τον αγώνα, να είναι μια διακόνισσα του Θεού, αλλά όχι να επεμβαίνει και να μπαίνει σε λεπτά θεολογικά θέματα. Θέλω να πιστέψετε ότι έχω κάποια ευρυτάτη μόρφωση και με πανεπιστημιακές σχολές και με ξένες σχολές και με ντόπιες σχολές
Και ακόμη έχω γραφτεί, μπορώ να σας το πω απόψε, και στη θεολογική σχολή. Ένα λεπτό περιμένετε, παρακαλώ. Ένα λεπτό περιμένετε. Αλλά δεν μπορώ κάθε φορά που θέλω να μπω σε ένα ειδικό θεολογικό ζήτημα, σε μια ειδική θεολογική σκέψη, σας πληροφορώ ότι θα πάρω ένα, δύο, τρεις, τέσσερις Μητροπολίτες για να μου αναπτύξουν αυτό το θέμα και να μην πάρω θέση σε κάτι το οποίο εγώ δεν μπορεί να κατέχω, δεν μπορεί να κατέχω, λόγω ότι είμαι και λαϊκός, αλλά δεν κατέχω πλήρως τα θεολογικά θέματα. Είναι μεγάλη επιστήμη η θεολογία, δεν είναι πρόχειρη δουλειά η θεολογία, δεν είναι ότι διαβάσαμε ακόμη και την Αγία Γραφή και γίναμε θεολόγοι. Υπάρχουν πάρα πολλές προεκτάσεις για να μπορούμε να πούμε ότι αντέχουμε, να μπούμε στα άδυτα των αδύτων, στα σάεκ των σών και να φτάσουμε εκεί που πρέπει να φτάσουμε. Η κυρία Δουράκη έκανε τότε λάθος εκτίμηση. Λάθος εκτίμηση. Το μοναστήρι της Φυλής, του Αγίου Κυπριανού και Ιουστίνης, την αγκάλιασε με ξεχωριστή αγάπη και με ξεχωριστό σεβασμό στο έργο της. Αλλά ήθελε να μείνει εκεί, λαϊκή διακόνισσα. Η κυρία Δουράκη θέλησε να προχωρήσει παρακάτω. Την ίδια συμπεριφορά μπορεί να είχαν πολλές κυρίες σαν την κυρία Δουράκη και πολλοί κύριοι σαν τον κύριο Μιγαλόπουλο. Διότι πρέπει έκαστο σε φωετάχτη. Έκαστο σε φωετάχτη. Αυτό είχα να πω. Ναι, σας παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα σας. Γεια σας. Λίγο πιο δυνατά. Ναι, γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω, σε ποιο ναό ιερουργεί ο πατήρ Καλύβας, να μπορούμε να πάμε να τον ακούσουμε και εκεί, μέχρι να τον ξαναδούμε πάλι στο κανάλι. Μάλιστα. Λοιπόν, θα το πω σε λίγο. Ακόμα ότι εσείς οργανώσετε το συλλαλητήριο και είμαστε εδώ. Περιμένουμε. Ευχαριστώ πολύ. Φίλοι και φίλες, 10:30 ώρα, χρόνος τελείωσε. Θα γίνει άλλη ίσως μια εκπομπή μέσα στην εβδομάδα, θα σας ανακοινωθεί. Τα τηλέφωνα έξω είναι πάρα πολλά. Λυπάμαι και για λόγους φυσικής μου κοπόσεως. Δεν είναι πολύ ο καιρός όπου πολύ ξέρετε έχω βγει από τον Άσιο με μια εγχείρηση η οποία κράτησε παραπάνω από 16-17 ώρες και κακώς βρίσκομαι ακόμη στη δουλειά. Έπρεπε δικαιούμη να πάρω 6 μηνών τουλάχιστον άδεια να είμαι πολύ μακριά και από τα στούντια και από τα ηλεκτρονικά και από τις εφημερίδες. Εγώ έξπασα κάποιο ρεκόρ. Στις 6 μέρες περπάτησα και στις 15 μέρες άρχισα να έρχομαι στο σταθμό, να μιλάω και να αρθογραφώ στην εφημερίδα στην οποία εργαζόμουν και εργάζομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε. Ελπίζω ότι η επόμενη εκπομπή της Τρίτης, πάντως θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή αυτού του περιεχομένου, συνέχεια, είναι πάρα πολλά τα τηλέφωνα όπως μου λένε απ' έξω, η τηλεφωνήτρια, ότι σας υπόσχομαι ένα πράγμα, ότι εμείς θα ξαναφέρουμε τον Καλύβα εδώ, θα ξαναφέρουμε τον Μουλατσιώτη εδώ, θα ξαναφέρουμε όλους εκείνους οι οποίοι όχι ως πρόσωπα αγωνίζονται για του Χριστού την πίστη την Αγία. Καλή σας νύχτα.
Γεια σας φίλοι και φίλες. Θέλω να συμπληρώσω ότι χθες